Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλά. Δευτέρα βράδυ, όπως σας είχα πει από την περασμένη εβδομάδα και από το ραδιόφωνο από το 986, σήμερα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πριν ακριβώς από τις γιορτές και μάλιστα σε μια εποχή που είναι εξαιρετικά δύσκολη, με την έννοια ότι γίνονται πάρα πολλές αλλαγές γύρω μας και δεν ξέρω αν μπορούν να αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε ποιο βαθμό. Όσο νοικοκυρεμένες και να είναι, έχουμε μια τρομερή αλλαγή στο κόστος του χρήματος που είναι εξαιρετικά επιβαρυντική. Έχουμε μια αλλαγή στο κόστος ενέργειας που επίσης είναι εξαιρετικά σοβαρή. Έχουμε θέματα που έχουν σχέση με τον κατώτατο μισθό, εξοδολόγια, μισθολογίες και μισθολογίο και όλα αυτά. Και συνάμα με τον πληθωρισμό που πιέζει αφόρητα, καλούνται οι επιχειρήσεις και να προσπαθούν να μην ανεβάσουν το κοστολόγιο και από την άλλη να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστές. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τετραγωνισμός του κύκλου, αλλά θα δούμε σήμερα, θα το αναλύσουμε και να ακούσουμε και τα παράπονα των ανθρώπων, να ακούσουμε και τα καλά και τα άσχημα και να δούμε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια χρονιά που όλοι πιστεύουν ότι θα έχει τουρισμό, ότι θα αλλάξει λίγο το βιωτικό επίπεδο. Από την άλλη όμως υπάρχουν και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως είδατε με τις καταρρεύσεις των τραπεζών και πάλι με κοπή χρήματος, το πετρέλαιο ξαφνικά, όπως είδατε, γιατί παίζονται και γεωπολιτικά παιχνίδια, εκεί που το είχαμε αφήσει στα 71 δολάρια το βαρέλι, πάμε για τα 100 πλέον μετά την απόφαση χωρών του κόλπου να μειώσουν την παραγωγή. Είναι διάφορα τα οποία δεν μπορεί κανείς οικονομικά να προβλέψει. Όπως είχατε δει την προηγούμενη εβδομάδα που είχα τους δύο καθηγητές πανεπιστημίου, ο ένας με τα μεταπτυχιακά στο Χάρβαρντ και ο άλλος στην Σορβόνη, οι άνθρωποι μερικές φορές σηκώνουν τα χέρια. Σου λέει, αυτοί οι οικονομικοί όροι δεν μπορούν να εξηγηθούν με τίποτα. Δεν σημαίνουν παράλογα πράγματα. Τέλος πάντων, να δούμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας σήμερα. Τώρα που πέρασε ο COVID, είπαμε λίγο να το μεγαλώσουμε το πάνελ. Έτσι, να ξεκινήσω από τις κυρίες. Δίπλα μου είναι η κυρία Τσελεπή Μαρία, είναι ο πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ναι, η πρώτη φορά που έρχεστε, τώρα θα κολλήσετε, θα έρχεστε κι εσείς. Εντάξει, γιατί όχι, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Η ομάδα πάντοτε είναι εδώ. Δίπλα ακριβώς είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Απόστολος Σοντόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστόλη, που ήρθες. Να είστε καλά. Ακριβώς αριστερά και απέναντι είναι ο αγαπητός φίλος ο Κώστας ο Τσουράπας, είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών. Εξαιρετικά δύσκολο κομμάτι τα τελευταία δύο χρόνια. Ευχαριστώ, πρόεδρε, που ήρθες. Καλησπέρα. Δίπλα ακριβώς είναι ο Γιάννης ο Φόβος, είναι ο αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΜ και το λέω αυτό γιατί επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ιδιαίτερα στο δικό του το χώρο, στο χώρο των κοσματοπολίων, μετά τις εκπληκτικές αλλαγές των τιμών στο χρυσό και στα υπόλοιπα έξοδα, να ρωτιέται κανείς πώς αναδιατάσσονται τα μερίδια και στο δικό του χώρο, αλλά γενικότερα στο χώρο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των βιοτεχνών. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και το πάνελ κλείνει επίσης ένας καλός φίλος, ο Αντώνης ο Κανελόπουλος, ο πρόεδρος των Αγκροπολών. Δεν πρόκειται βέβαια να μπούμε σε μια διαδικασία να ρωτήσω τι τιμές και πόσο θα πάνε, γιατί λίγο πολύ έχουμε αντιληφθεί τι θα γίνει. Ωστόσο όμως, υπάρχουν κάποια θέματα που έχουν σχέση με αθέμητο ανταγωνισμό σε μια φάση. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η κυβέρνηση και ο κ. Γεωργιάδης, και εμείς έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλάθι για το Πάσχα. Αλλά καλάθι πού, στα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα, τι είδους καλάθι, το ίδιο καλάθι θα επιβάλλει και στον Κρεοπόλη και μια σειρά από άλλα θέματα τα οποία κουβεντιάζουν και στις Ομοσπονδία. Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση, προσπαθούν να βγάλουν ζημίες ανεβάζοντας τιμές. Δεν γίνονται ανταγωνιστικοί και υπάρχει μεγάλη πίεση και από τους εμπόρους. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον πρώτο Εμπορικού Συλλόγου. Έχουμε μια κινούμενη άμμο και κανείς δεν ξέρει πώς να προγραμματίσει το μέλλον. Δηλαδή, εκεί που είχαμε πει ότι είχαμε καλή χρονιά τουρισμού, άρχισαν να βελτιώνονται τα πράγματα, να βελτιώνεται κάπως στο βιωτικό επίπεδο, ξαφνικά είχαμε το πόλεμο της Ουκρανίας μετά το πρόβλημα του COVID και έχουμε τώρα τα παράγωγα αυτού του πολέμου, τα αποτελέσματα που είναι ο υψηλός πληθωρισμός που επιμένει, είναι οι χρεοκοπίες τραπεζών,
είναι η άνοδος των επιτοκίων, εξακολουθεί η ενέργεια, παρόλο που ξεφούσκωσε το φυσικό αέριο και το ρεύμα, να ξαναπιέζεται τώρα με τις αλλαγές τιμή του πετρελαίου, δεν ξέρω τι θα γίνει. Σε αυτό το περιβάλλον μπορείτε να μας κάνετε μια ανάλυση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο εμπορικός κόσμος της πόλης και τι προσδοκά τώρα από εδώ και πέρα για τις γιορτές? Κοιτάξτε, γενικότερα οι προσδοκίες πάντα στις γιορτές είναι υψηλές. Βέβαια, όπως είπατε και εσείς, έχουμε την ατυχία να βρισκόμαστε σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία που πραγματικά νομίζω ότι κάθε χρόνο όλο και εμφανίζεται κάτι καινούριο. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, 2 χρόνια πανδημικής κρίσης, 1 χρόνο ενεργειακής κρίσης, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που πραγματικά οι επιχειρήσεις πιέζονται σε τέτοιο βαθμό που το μέλλον κρίνεται αβέβαιο. Σε όλα αυτά έχει προσθεθεί η κρίση των τραπεζών που θυμίζει μέρες του 2008-2009 που ξεκίνησε όλη η ιστορία από την Αμερική με τις τράπεζες, τη Lehman Brothers και γενικότερα τις τράπεζες αυτές οι οποίες μετά είδαμε ότι ξεκίνησε ένα ντόμινο γενικότερο το οποίο συμπαρέσυρε και την ευρωπαϊκή οικονομία. Και καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον που παρόλο που είχαμε κάποιες περιόδους, κάποιες αναλαμπές, όπως ας πούμε την περσινή τουριστική περίοδο που πραγματικά οι επιχειρήσεις δουλέψαν σε τέτοιο βαθμό που άρχισαν να θυμίζουν μέρες του 19, δηλαδή μέρες κανονικότητας, αν μπορούμε να ορίσουμε την κανονικότητα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως επίσης είχαμε και μια καλή χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου και εκεί πέρα καταγράψαμε πολύ καλά νούμερα. Ξεκίνησε πολύ αρνητικά το 2023 και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής η αγορά δεν μπορεί να ισορροπήσει. Και δεν μπορεί να ισορροπήσει γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας βασικός παράγοντας είναι και η ψυχολογία του καταναλωτή, που αυτή τη στιγμή είναι καταρακωμένη και ιδιαίτερα είδαμε ότι η αγορά είχε μια κάμψη ιδιαίτερα μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που επηρέασε πάρα πολύ γενικότερα το καταναλωτικό μοντέλο του καταναλωτική όσον αφορά την αυθόρμητη αγορά. Όπως και να έχει όμως τα προβλήματα της πανδημίας, η απόρρεια γενικότερα όλων των προβλημάτων του πολέμου με την ενεργειακή κρίση, με τις ανατιμήσεις, με τις σοβαρές ανατιμήσεις στα τρόφιμα, πιέζονται σε τέτοιο βαθμό ο οικογενειακός προϋπολογισμός που το κομμάτι που αφορά την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών έχει συρρυκνωθεί στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά όλες οι αγορές, εκτός ότι είναι στοχευμένες, δείχνουν τα νοικοκυριά ότι θέτουν άλλες προτεραιότητες και αυτή είναι η λογική βέβαια. Αυτή τη στιγμή προέχει για το κάθε νοικοκυριό οι ανάγκες διαβίωσης, θέρμανσης μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Δεν μπορώ να σας πω όμως ότι είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά το Πάσχα. Υπάρχουν πολύ καλά δείγματα τα οποία λαμβάνουμε όσον αφορά τον τουρισμό. Το γεγονός ότι φέτος έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη θετική εξέλιξη του τζίρου στην εορταστική περίοδο λόγω του ότι η εβδομάδα αυτή που αποτελεί μια από τις εβδομάδες που πραγματικά υπάρχει μια κίνηση και ξεκινάει η εορταστική κίνηση από την εβδομάδα των Βαΐων. Βλέπουμε ότι τοποθετείται χρονικά στις πρώτες ημέρες του μήνα που σημαίνει ότι ο κόσμος ναι μεν είναι πληρωμένος, οπότε ενδεχομένως αν βοηθήσει και ο καιρός θα έχουμε θετική εξέλιξη στο τζίρο. Όμως ο προβληματισμός είναι έντονος και υπάρχει ο προβληματισμός γιατί όπως σας είπα και πριν. Ναι, έχω δύο χαρακτηριστικά σημεία τα οποία δεν τα είχαμε πέρυσι. Το ένα χαρακτηριστικό το οποίο δημιουργεί έτσι μια ανασφάλεια περαιτέρω είναι άνοδος των οικοδομικών υλικών τα οποία έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ το κόστος της οικοδομής. Αυτό έκανε τους κατασκευαστές να πουλάνε διαμερίσματα στο κέντρο 2.500 και 3.000 τετραγωνικό και ξύπνησαν κατά το κοινό λεγόμενο βάλτε το ή βγάλτε το από την παρένθεση οι ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων και τραβήξαν τα ενίκια στο Θεό και στο κέντρο και στην περιφέρεια και μαζί με αυτό τραβήξαν στα ενίκια στο Θεό και στα καταστήματα παρόλο που λογικά θα έπρεπε όχι να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, ακολουθούμενοι την αγορά, αλλά σε κάποιες περιοχές, λόγω του ότι χάνει την εμπορικότητα κάποιος δρόμος, θα μειώσουν. Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα ένα οξύμορο. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε, έχετε και το κόστος εξυπηρέτησης γενικότερα των ενοικίων. Το δεύτερο θέμα. Εκεί που δανείζεται ένας σοβαρός επιχειρηματίας κάποια χρήματα, έστω για κεφάλαιο κίνησης με ένα συγκεκριμένο επιτόκιο, το
επιτόκιο μέσα σε 8 μήνες έπηγε στο Θεό. Και χρειάζεται πολύ περισσότερο για την εξυπηρέτηση των κεφαλαίων του. Αυτοί οι δύο παράμετροι, ενίκεια και εξυπηρέτηση τραπεζικού δανεισμού, πόσο έχουν επιβαρύνει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς? Γιατί δεν υπάρχουν μόνο έμποροι που μπορούν να αυτοχρηματοδοτούν, υπάρχουν και έμποροι οι οποίοι αναπτύσσονται, θέλουν να παίρνουν δάνεια, θέλουν να κάνουν επενδύσεις κλπ. Τι γίνεται αυτό το κομμάτι, πώς το αντιμετωπίζετε? Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι δύο στοιχεία τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά τα ενίκεια, γενικότερα παρατηρείται αύξηση των ενοικίων. Οι ιδιοκτήτες επικαλούμενοι τον πληθωρισμό, αλλά και βλέποντας ότι υπάρχει μια συγκέντρωση γενικότερα του ενδιαφέροντος όσον αφορά κεντρικές εμπορικές οδούς, όπως είναι κυρίως η Ερμού, όπου εκεί πέρα λόγω των αθηναϊκών καταστημάτων και των αλυσίδων, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα ενίκια. Οπότε, ορμόμενοι από την αλλαγή αυτή στη συγκεκριμένη περιοχή, κάποιοι σε κάποιες άλλες περιοχές κοντά στην Ερμού αρχίζουν και ζητάνε αυξήσεις στα ενίκια. Βέβαια, δεν συμβαίνει το ίδιο σε άλλες περιοχές της αγοράς, όπου εκεί πέρα βλέπουμε πραγματικά πτώση ενοικίου. Αλλά το πρόβλημα γενικότερα εστιάζεται κυρίως σε εμπορικές οδούς που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έξοδο για την επιχείρηση και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις τις οποίες εμείς, σαν εμπορικό σύλλογο, εκπροσωπούμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το 70% των μελών μας είναι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Δεν απασχολούν προσωπικό, είναι μιλάμε για αυτοαπασχολούμενους εμπόρους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, το έξοδο των ενοικίων αποτελεί αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα έξοδο, το μεγαλύτερο έξοδο που αντιμετωπίζει μικρή επιχείρηση. Γιατί εμπορικό κατάστημα δεν είναι το πρόβλημα του το ηλεκτρικό ρεύμα. Ακριβώς. Το κόστος χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης είναι και αυτό πάρα πολύ υψηλό. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει να πορευόμαστε μόνοι μας. Οι κάνουλες του τραπεζικού δανεισμού έχουν κλείσει για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις εδώ περίπου και μια δεκαετία. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε τώρα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε πολύ μικρά σχήματα. Οι επιχειρήσεις που κάποτε μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε με τα ελληνικά δεδομένα μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν γίνει μικρές επιχειρήσεις. Βέβαια, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είμαστε όχι απλά πολύ μικρές, είμαστε μικροσκοπικές, να σας το πω έτσι. Καταλαβαίνετε ότι γενικότερα το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ή ότι τα επιτόκια είναι πάρα πολύ ψηλά έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα. Επιχειρήσεις μικρές οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπέρα, γιατί ξέρετε ότι η επιχειρηματικότητα χωρίς τραπεζικό δανεισμό, χωρίς ρευστό, αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Και βάλτε και μια παράμετρο των εκλογών. Θα επιβαρύνει το γεγονός ότι πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση το Μάιο και μία τον Ιούλιο, αν υπάρξει δεύτερη, αυτό θα επιβαρύνει, θα λειτουργήσει αρνητικά ή οι εκλογές απελευθερώνουν συνήθως τους καταναλωτές? Τι συμβαίνει? Υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι που κανείς πρέπει να αξιολογήσει για το τι θα γίνει τους επόμενους 2-3 μήνες. Όσο και αν ακούγεται περίεργο και ενδεχομένως να αναρωτηθούν οι τελεθεατές, μια εκλογική περίοδος επηρεάζει πάρα πολύ, μια εκλογική διαδικασία επηρεάζει πάρα πολύ την εμπορική αγορά ένα μήνα πριν, σχεδόν ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά. Ειλικρινά μπορούμε να καταλάβουμε ως ένα βαθμό τους λόγους που επηρεάζει, αλλά όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να αντιληφθεί πως έναν καταναλωτή που απλά θέλει να καταναλώσει 50-100 ευρώ το μήνα, γιατί μην φανταστείτε, ένας μισθωτός δεν είναι παραπάνω τα χρήματα τα οποία μπορεί να καταναλώσει για την κάλυψη αναγκών στα καταστήματα τα οποία εμπορεύονται τα είδη τα οποία εμείς γενικότερα έχουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό. Όμως αυτό είναι αλήθεια. Ένα μήνα πριν και ένα μήνα μετά επηρεάζει. Γενικότερα όλη αυτή η αστάθεια η πολιτική δεν ευνοεί κανέναν. Ναι. Επηρεάζει ακόμα περισσότερο, θα με επιτρέψετε, ναι, μετά το ατύχημα των Τεμπών. Διότι πριν από αυτό το ατύχημα ήταν καβάλα στ' άλογο η σημερινή κυβέρνηση, είχε μια μεγάλη διαφορά και οι πιθανότητες να κάνει κυβέρνηση ήταν πολύ σημαντικότερες. Επομένως υπήρχε μια λογική στην αγορά ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, κυβερνησίες κλπ. Που ξέρουμε δεν λειτουργεί το κράτος, θα έχουμε μια σταθερότητα. Μετά όμως από αυτό έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα
και βλέπεις ανεβαίνουν πολιτικοί σχηματισμοί από το χώρο της δεξιάς πολύ, έχουν ανεβεί κάποιοι αναποφάσιστοι. Γι' αυτό λέω, αυτό το περιβάλλον που δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κυβέρνηση, πόσο καιρό θα πάρει να έχουμε κυβέρνηση, να μπορεί να δουλεύει το δημόσιο, γιατί εμείς δεν είμαστε Ιταλία, δεν είμαστε Ελβετία. Εμείς όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση δεν δουλεύει το δημόσιο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί οι παράμετροι πώς θα κοστίσουν αυτό το τρίμηνο, κατά την άποψή σας? Η ιστορία έχει δείξει, παρόλο που είχαμε γενικότερα εκλογικές αναμετρήσεις που ήταν πιο ξεκάθαρο το τοπίο και δεν υπήρχαν αυτές οι διαφορές, ούτε το δίλημα αν θα υπάρξει κυβέρνηση και γενικότερα αν θα υπάρξει πολιτική αστάθεια, δείχνει ότι επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πραγματικά όμως. Δεν είναι μετρήσιμο όμως. Δεν είναι μετρήσιμο, όχι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μετρηθεί. Το λέω αυτό γιατί είναι μια σειρά από πράγματα για να απλώσουμε την κουβέντα. Δηλαδή, ο Δήμος Βόλου κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Κάνει την πεζοδρόμηση τώρα της Ερμού από τη Φιλελλήνων μέχρι κάτω. Κάνει την αναμόρφωση της πλατείας Πανεπιστημίου. Κάνει κάποιες παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια. Αυτό ήδη έχει δημιουργήσει μια πίεση στους επαγγελματίες, διότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, προσβλέποντας ότι αλλάζει η περιοχή, αλλάζει η επισκεψιμότητα, θα μαζεύει περισσότερο κόσμο, θα γίνονται εκδηλώσεις κλπ., ζητούν από τώρα, πριν ακόμα ολοκληρωθούν τα έργα, αλλαγές ενοικίων. Και αναγκάζουν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν τη βγάζανε. Όπως λέτε μικρομεσαίους, να σκέφτονται να μεταφερθούν παραπάνω, παραπίσω, παραδίπλα για να γλιτώσουν το ενίκιο. Δηλαδή, στο τέλος δηλαδή, το κέντρο της πόλης θα είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και θα εξωθούνται οι μικροί επαγγελματίες, ας πούμε, προς τα πάνω ή σε περιφερειακούς δρόμους. Δηλαδή, ό,τι υπάρχει και βγαίνει τράπεζα, τη σκουπίζει πολυκατάστημα, φέρτε. Αθλητικά είδη, έλα. Δηλαδή, ό,τι κινείται και είναι μεγάλο τετραγωνικά. Το καταπίνουν οι μεγάλοι. Αποτέλεσμα, τραβάνε και τα ενίκια πάνω, γιατί ο άλλος σου λέει: κάτσε εδώ, έχουμε αλυσίδα τεράστια. Αυτό λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στην εμπορική αγορά μία στρέβλωση. Μαζί με τα καταστήματα που έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές, σαν τον Οπούλου, το Πάλι, καφετέριες, παίρνουν ζωτικό χώρο, δεν αφήνουν τον κόσμο να περάσει, δυσκολεύουν τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, και τι θα γίνει, δηλαδή η Ερμού θα μεταφερθεί, ας πούμε, στην Τάκη Οικονομάκη και από την Τάκη Οικονομάκη θα κάνουμε πεζόδρομο μετά, ας πούμε, τη Γαλλίας για να μπορέσει να τα βγάζουν οι επιχειρηματίες? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Δηλαδή αυτή η μεταφορά του εμπορικού κέντρου συνεχώς με τις αλλαγές, με τις πεζοδρομήσεις, ναι, με αναβάθμιση, αλλά αμέσως δημιουργούν άλλα δεδομένα στην ίδια υπάρχουσα αγορά. Δηλαδή θα έχουμε γενικός αφελληνισμό της τοπικής μας αγοράς. Πού θα πάμε? Αυτό που αναφέρεται τώρα έχει επικρατήσει κυρίως στην Ερμού. Ναι. Εκτός ότι το 80% και στον Άγιο Νικόλαο, το 80% των επιχειρήσεων στην Ερμού είναι αθηναϊκών ή ξένων συμφερόντων. Μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε καν την ευκαιρία να υποβάλουμε μια προσφορά σε περίπτωση που ξενικιαστεί ένα κατάστημα. Γιατί είναι ήδη έχει μισθωθεί από μια άλλη εθνική εταιρεία και μάλιστα πολύ πριν αποχωρήσει μια από την άλλη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε στυλιτεύσει γενικότερα και τη στάση των ιδιοκτητών σε αυτό. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι σε μια ελεύθερη αγορά και από τη στιγμή που όλα κινούνται στα πλαίσια του νόμου, μπορεί να γίνεται μέχρι σε ένα βαθμό. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και στην ευχέρεια του ιδιοκτήτη και γι' αυτό το λόγο και εμείς σε επαφή που είχαμε και γενικότερα με τις ενώσεις ιδιοκτήτων προβάλαμε γενικότερα τα επιχειρήματα τα δικά μας. Βέβαια αυτό παρατηρείται παντού, σε όλη την επικράτεια, ότι ιδιαίτερα στις οδούς αυτές που παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα και τη λεγόμενη περατζάδα που λέμε εμείς οι έμποροι, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Ναι, Αποστολή, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτή. Δηλαδή, η Σπυρίδη, με το που άνοιξαν δύο καταστήματα franchise, Lacoste, Tommy κλπ., άρχισαν να καθαρίσουν τα υπόλοιπα καταστήματα. Στη γωνία πάνω ξενίκες, στο απέναντι ξενίκες, στο από εδώ έτσι, από εδώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή αρχίζουν και απομυζούν τους πόρους από τους νοικοκυρέους που είχαν χρόνια καταστήματα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Γύρω-γύρω από τον Άγιο Νικόλαο στηθήκαν παντού καφετέρειες πλέον. Δεν υφίσταται εμπορική αγορά, άμα αν εξαιρέσεις το σάκι με τα εσώρουχα γυαλιά. Δηλαδή οι άλλοι, βλέπεις Mark & Spencer, εταιρείες, καφέ, ξανά καφέ κλπ. Πάει και από εκεί η εμπορική αγορά. Όταν μιλάμε λοιπόν για Ερμού, για ποια Ερμού να μιλήσουμε και για ποιους κάθε τους δρόμους?
Στην Αντωνοπούλου, από την Ερμόκια πάνω, πάλι δεν αρχίσανε με τις καφετέρες κλπ. Και από την πάνω αριστερή μεριά μέχρι το Τσιγκουράδικο έχουν συλλογιστεί ένα σωρό μαγαζιά. Κοιτάξτε, δηλαδή, ποια εμπορική χώρα έχει μείνει πλέον? Έχετε δίκιο σε αυτό. Ιδιαίτερα η Αντωνοπούλου που αποτελούσε έναν σημαντικό εμπορικό δρόμο που υπό άλλες συνθήκες και πριν από μια δεκαετία, 15ετία μπορεί κάποιος να έδινε και 30.000 ευρώ αέρα για ένα μαγαζί 50 τετραγωνικών. Είδαμε ότι ήρθαν οι καφετέρειες, έγινε αυτό το οποίο λέμε ιδιαίτερα από το κομμάτι της Αλεξάνδρας στην Αντωνοπούλου και πάνω. Βέβαια η αγορά ρυθμίστηκε κατά τέτοιο τρόπο όπου αποχωρήσαν οι καφετέρειες, βέβαια από την άλλη το μέρος λαϊκά να το πούμε κάηκε. Φυσικά. Εντός εισαγωγικών. Όπως κάηκε και τα οικονομάκια από πάνω. Και τα οικονομάκια. Γενικότερα εδώ χρειάζεται πολιτική βούληση για αλλαγή χρήσης όσον αφορά τα καταστήματα. Τους χώρους για το ποια καταστήματα μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Αυτό όμως, το ξαναλέω, χρειάζεται πολιτική βούληση η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν υπάρχει όχι μόνο στο Βόλο, γενικότερα κανένας δεν αγγίζει αυτό το θέμα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο μπορούμε να παρεύουμε σε κάτι το οποίο ρυθμίζει η αγορά μόνη της. Δεν ξέρω, δεν είναι μόνο το franchise που έχει σχέση παραδείγματος χάρη με τον καφέ. Δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες ή οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών ρουχών. Έχουμε και franchise στον χώρο των αρτοπιών. Αρχίζουν, ας πούμε, και φτιάχνουν πολύ μεγάλα μαγαζιά, τεράστια στο κέντρο. Δηλαδή ανοίγει Ερμού, ανοίγει Δημητριάδος, ανοίγει Γλαβάνη. Ανοίγουν συνεχώς και τέτοιου είδους μεγάλα καταστήματα τύπου franchise. Δηλαδή συνεχώς, άμα δείτε τα τελευταία 5 χρόνια, έχουμε μια γενικώς αποψήλωση και έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα της αγοράς από ό,τι είχαμε εμείς πριν από 10 χρόνια. Δεν υφίσταται η τέτοια αγορά. Σωστά, αλλά όμως δεν υπάρχει ο τρόπος. Αντίθετα, ώστε, καταλαβαίνετε ότι σε μια ελεύθερη αγορά, τη στιγμή που κάποιος επιχειρεί και είναι σύνομος τόσο προς την νομοθεσία, όσο προς και στην κανονιστική του Δήμου ενδεχομένως κτλ., καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί το οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο το έχει. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό αφαιρεί ουσιαστικά δυνατότητες στη μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να ακουμπήσει την Ερμό. Δηλαδή σε λίγο καιρό, όπως είναι τα πράγματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ακουμπήσουν. Ξέρετε πόσες επιχειρήσεις προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κατέβουν στην Ερμό, να δραστηριοποιηθούν στην Ερμό και δεν έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν προσφορά. Όχι να νοικιάσουν. Γιατί τα σκουπίζουν είναι μεγάλη. Δεν προλαβαίνουν. Ναι. Αλλάζουν το ένα κατάστημα, αποχωρεί, έρχεται το καινούριο κατάστημα, η άλλη αλυσίδα και δεν έχουμε προλάβει καν εμείς οι μικροί να υποβάλουμε προσφορά. Όχι να συζητήσουμε το ενδεχόμενο. Ούτε καν προσφορά. Ναι, πάντως έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Πάρτε την Ιωλικού. Αριστερά και δεξιά στην Ιωλικό φύγαν όλα τα εμπορικά καταστήματα, έχει όλο καφέ, αλαντικά, κουρέα κλπ. Πάει και η Ιωλικό. Θέλουμε να πάρουμε την Καρτάλη. Αν εξαιρέσει τα υποδήματα στην Καπακαρτάλη, αρχίζει και αλλοιώνεται και η μορφή της Καπακαρτάλη. Είναι μέχρι την Αλεξάνδρας η Καπακαρτάλη. Δηλαδή κάπου, ας πούμε, φαίνεται ότι αν υπήρχαν 400 έμποροι πριν από 20 χρόνια, έχουμε τώρα 100 έμπορους και αυτοί δεν μπορούν να επιβιώσουν στο κέντρο. Ψάχνουν να βρουν δίπλα, λίγο παραπάνω. Αλλά η Περατζάδα δεν είναι όμως εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην πλατεία Πανεπιστήμιο γίνεται μια αναμόρφωση. Να τα λέμε έξω από τα δόντια. Και άρχισαν από τώρα να ζητάνε η νίκη του Θεού. Σου λέει θα έχει εκδηλώσεις, θα έχει αυτό, θα κατεβαίνει ο κόσμος, θα περί. Εντάξει, είναι μια αναπτυξιακή. Όμως γίνεται με έναν τρόπο που δεν προστατεύεται και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Όλα τα καταστήματα τώρα εκεί θα αλλάξουν χρήση. Δεν θα μπορέσουν να αντέξουν το ενίκιο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, αλλά όμως. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός με τον οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να απαγορεύσουμε σε κάποιον ο οποίος έχει ένα επενδυτικό σχέδιο? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τρόπος. Είναι το μεγάλο ψάρι τώρα το μικρό. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έρχεται σε μια εποχή γι' αυτό που βιάζαμε, που έχουμε οικονομικά μεγαλύτερα επιτόκια, έχουμε μεγαλύτερο κόστος, έχουμε, τώρα θα πάμε και στις επιχειρήσεις να δούμε, δηλαδή πώς αυτό το πράγμα θα μεταφραστεί σε ανάπτυξη για να παράγει κέρδη. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι έχουμε ένα πληθωρισμό που είναι στο 10%, έχουμε ανατιμήσει σοβαρές τα τρόφιμα που πιέζουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχουμε αυξήσει στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, έχουμε αύξηση στα ενίκια, έχουμε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών. Έστω και από τα 220 στη μικρή κλίμακα στα 240 είναι περίπου 10%. Ναι. Αν το υποθέσουμε, έχουμε 10% αύξηση εργοδοτικές εισφορές.
παραμένει το τέλος επιτιδεύματος. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή αυξάνουμε συνεχώς τα έξοδά μας σαν επιχειρήσεις, μειώνεται ο τζίρος γιατί έχουμε και μια μετατόπιση τζίρου από τα φυσικά καταστήματα σε ηλεκτρονικά καταστήματα, που αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε. Όσο δυσάρεστος και να γίνουμε την αναφορά μας σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Αν να κάνουμε αυτό, ή ακολουθεί ο έμπορος ή ακολουθεί. Ναι, αλλά αυτό το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι για το μέλλον δεν θα είναι εύκολο για τις μικρές επιχειρήσεις. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ. Δυστυχώς. Τώρα, πρόεδρε. Η χειρότερη τα τελευταία δύο χρόνια κατάσταση που επικρατεί είναι στον χώρο των αρτοπίων. Δηλαδή έχετε φάει πάρα πολύ ξύλο, δηλαδή από ανατιμήσεις στα άλευρα, από ανατιμήσεις στην ενέργεια τεράστιες, που να πληρώσει ρεύματα. Δηλαδή. Λοιπόν, τώρα προστίθενται και οι αλλαγές των ενοικίων, προστίθεται και το θέμα του κατώτατου μισθού, προστίθεται και η αύξηση, όπως είπαμε, των επιτοκίων στις τράπεζες χρηματοδοτήσεις. Μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία της στιγμής μαζί με το γεγονός ότι πολλοί δικοί σας έχουν κάνει franchise και επεκτείνονται σε όλες τις γειτονιές εις βάρος των περιφερειακών, και εκεί είναι ένα ερώτημα πώς μπορεί το κόστος για αυτόν που έχει το franchise να είναι τόσο σημαντικά μικρότερο και να μπορεί να χτυπάει τον περιφερειακό αρτοπίο, ο οποίος είναι ένας νοικοκύρης της γειτονιάς εδώ και πολλά χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι και πολλοί αρτοποίοι, γενικά έμποροι, οποιοδήποτε είχα πάρει κάποια δάνεια και τα εξυπηρετούσαν μέχρι τη στιγμή, έχουν ξεφύγει και στις δόσεις του. Κοκκίνησαν. Ναι. Έχουν ξεφύγει οι υποχρεώσεις προς εφορία. Δηλαδή υπήρχαν 25% αρτοποιούς οι οποίοι μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από ένα χρόνο, είχαν κάνει κάποια ρύθμιση στην εφορία. Τώρα αυτό το ποσοστό από 25% πήγε στο 75%. Κάποιοι δηλαδή έχουν κάνει ρύθμιση και στην εφορία και στο ρεύμα και στο αέριο. Με τους προμηθευτές υπάρχει κάποια ανοχή, ίσως μπορεί, όχι σε όλους. Όλα αυτά δυσκολεύουν την καθημερινότητα του αρτοπίου. Γι' αυτό και έχουμε και τόσα πολλά λουκέτα δυστυχώς και συνεχίζονται από πέρυσι τον Αύγουστο και ύστερα λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω οικονομικής στενότητας. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πώς άνθρωποι της οικογένειας των αρτοπιών καταφέρουν και στείλουν τόσο πολύ μεγάλα μαγαζιά σε διάφορες συνοικίες, μεγάλα μαγαζιά, έτσι, και πώς αυτοί έχουν διαφορετικό κόστος από τους υπόλοιπους. Δηλαδή αυτοί δεν πληρώνουν ενέργεια, δεν έχουν πρώτες ύλες, δεν έχουν προσωπικό που είναι και μεγάλα μαγαζιά. Δηλαδή πώς αυτοί επεκτείνονται και ουσιαστικά αυτός ο αρτοποιός της γειτονιάς πληρώνει την ύφη. Μπορείτε να μου δώσετε μια λογική εξήγηση. Ίσως αυτές οι αλυσίδες που δημιουργούνται από αρτοποιούς. Δικές μας, γολιώτικες. Δεν μιλάω για τις ξένες όμως τώρα. Αυτοί... Δεν μιλάω για το Βενέτη για να μιλάω μετά. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα ή για το Χωριάτικο. Μιλάω και για άλλες αλυσίδες που είναι βολιωτών. Ίσως αυτοί να έχουν κάποια μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια, μεγαλύτερη κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Τι να χρηματοδοτούν, πιο... να χρηματοδοτούν τέτοιες επιχειρήσεις που μπαίνουν μέσα. Πώς δηλαδή. Ο καθένας έχει κάνει το κομμάτι του στην επιχείρηση. Δεν μπορούμε να... Θέλω να πω το κόστος που είναι για τον αρτοπιό των μικρών. Το ίδιο κόστος δεν είναι και για τον μεγάλον. Και πώς μπορεί ένας μεγάλος που έχει τεράστιο κόστος, όσο τζίρο και να βγάζει, να μπορεί να χρηματοδοτεί όλο αυτό το κόστος που έχει, δηλαδή το ρεύμα. Έτσι, εσείς έχετε δύο υπαλλήλους, ας πούμε, τρεις, για να κάνετε παραγωγή. Αυτοί έχουν 5-6 πολίτριες, έχουν μέσα παρασκευαστές 5-6 άτομα, έχουν γωνίες μαγαζιά που πληρώνουν ενίκια 6 και 7 χιλιάρικα το μήνα. Αν βάλεις το ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα, μιλάμε για τεράστια κόστη. Και με τα άλευρα να έχουν πάει μέσα σε 1,5 χρόνο, πόσο έχουν αφήγει τα. Σχεδόν διπλάσια τιμή. Διπλάσια τιμή. Πώς μπορούν, ρε παιδί μου, αυτοί και ανοίγουν και συνεχίζουν και ανοίγουν κι άλλα, εις βάρος όμως είναι η αλήθεια των μικρών περιφερειακών καταστημάτων των αρτοπίων. Ίσως έχουν κάποια μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από τους υπόλοιπους. Εκεί το αποδίδεται δηλαδή. Και θα δουλεύουν με ζημιά αυτοί. Προσδοκώντας δεν ξέρω σε τι, αλλά προφανώς. Αγοράζοντας μερίδιο αγοράς, κλείνοντας εσάς δηλαδή. Τα χρηματοδοτώ εγώ τη δουλειά μου για 5 χρόνια για να κλείσω 40 αρτοπία και να μείνουν, ας πούμε, 5 franchise και 5 παλιοί. Πώς το έχουν δηλαδή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι τώρα με την καινούργια νομοθεσία, όσοι πιάνουν εργασία πριν την 5η πρωινή, θα είναι ανθυγινά και βάρια και ανθυγινά τα ένσημα. Θα εκκρεμίνει και ακόμη ένα στοιχείο που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας του αρτοπίου. Κατώτατος μισθός. Όλα αυτά συσσωρεύονται και κάνουν ένα πολύ τοξικό μείγμα που δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι αρτοποιοί της γειτονιάς θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και να μείνουν
Με το ρεύμα ανοιχτό, με το φως ανοιχτό. Αυτό που κουβέντιαζα προηγουμένως με τον Απόστολο ακριβώς είναι στην ίδια λογική. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα που κάποιοι πρέπει να αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα το τι έρχεται. Εγώ βλέπω τώρα με το ρυθμό που ανοίγουν περιφερειακά μεγάλα μαγαζιά και αναρωτιέμαι, ή έχουν χρηματοδότη από πίσω άνθρωπο που έχει πολύ χρήμα και αγοράζει μερίδια αγοράς κλείνοντας τα υπόλοιπα καταστήματα. Υπάρχουν καταστήματα, αυτό είναι έτσι, ή έχουν τραπεζικό δανεισμό, μεγάλη γραμμή τραπεζικού δανεισμού που τους δίνει τη δυνατότητα να το γυρίζουν συνέχεια, ή έχουν άλλη πολιτική λόγω τζίρου από τις μεγάλες αρτοποιία, από τις εταιρείες που παράγουν τα υπόλοιπα υλικά σας, δηλαδή τσιμπάνε και ένα πιστωτικό σημείωμα κανένα 10-15% ας πούμε το χρόνο που για σας είναι πολύ μεγάλο. Ειδικές συμφωνίες μήπως έχουν λόγω μεγέθους με εταιρείες ενέργειας με άλλου είδους κόστος. Αυτά είναι ή δεν είναι θέματα που όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Ίσως να υπάρχουν σε ένα σημείο, μέχρι σε ένα σημείο, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Το είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε τα αρτοπία. Έχουμε από τον Αύγουστο και μετά, έχουμε σχεδόν 2 αρτοπία το μήνα που κλείνουν. Πόσα αρτοπία είστε τώρα? 192. Και πόσα κλείσαν τα τελευταία 2 χρόνια? Τα τελευταία 2 χρόνια, πάνω από 15. Μάλιστα. Πάνω από 15. Βέβαια, δεν βάζω μέσα σε αυτούς αυτοί που είχαν σε σύνταξη. Αυτοί είναι άλλοι 4-5 οι οποίοι. Αυτοί βγήκαν στη σύνταξη. Βγήκαν στη σύνταξη και δεν υπήρχε διάδοχη κατάσταση και δεν έχει επανέλθει. Οι πελάτες των περιφερειακών γειτονιών, Νέα Δημητριάδα, Χιλιάδο, στηρίζουν τα αρτοπία της γειτονιάς. Ναι. Τα στηρίζουν. Ναι. Μπορεί βέβαια να μην έχουν την ίδια οικονομική δύναμη. Να αγοράζουν μέσα, να πάρει τυρόπιτα, πάρει κασερόπιτα ναι, και το παιδί και να πιάσουν. Αλλά η επισκεψιμότητα, και θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στο κατανοητικό κοινό, που στηρίζει με αυτή τη δύναμη που έχει το φούρνο της γειτονιάς. Υπάρχει επισκεπτικότητα. Δεν υπάρχει 6 φορές τη βδομάδα, μπορεί να υπάρχει 4 φορές τη βδομάδα. Μπορεί να μην υπάρχει 10 ευρώ τη μέρα, υπάρχει 3 ευρώ τη μέρα. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό, η ροή. Άρα αυτό είναι ένα ευχάριστο. Το ότι εξακολουθεί η γειτονιά και στηρίζει ναι, το κατάστημα της γειτονιάς, το αρτοπείο. Θέλει την προσωπική επαφή ναι, ο κόσμος, θέλει την ποιότητα, θέλει προφανώς, αυτό που έχει συνεχίσει τόσα χρόνια. Και θέλει και τη μυρωδιά στη γειτονιά, το μοσχομερίζει αρτοπείο. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι. Πόσο έχουν ακριβήνει τα πάντα, δηλαδή έχετε κάνει μια αναλογιστική μελέτη να πείτε ρεύμα ακρίβηνε τόσο, φυσικό αέριο ακρίβηνε τόσο, αλεύρι ακρίβηνε τόσο, το προσωπικό ανέβασε κόστος, μια μικρή επιβάρηση ενοικίου συν το δάνειο το οποίο ανέβηκε, το οποίο έχω σαν κεφάλαιο κίνησης. Αν αυτά τα κεφαλαιοποιήσεις, αν παραδείγματος χάρη το ψωμί το κιλό το πουλούσες, ξέρω εγώ, 1,20. Τώρα πόσο θα έπρεπε να το πουλάς? Πάνω από 2. Γιατί δεν το πουλάτε 2? Μα γιατί δεν θα το αγοράζουν? Γιατί δεν δύναμη ο κόσμος και να το αγοράζει. Και τι θα μπαίνετε μέσα? Προσπαθούμε, όλο αυτόν τον καιρό τώρα, έχουμε περάσει ένα μικρό μέρος όλης αυτής της αύξησης. Δηλαδή έχουμε αυξήσει το προϊόν γύρω στο 30% από σχεδόν 100% που έχουν αυξηθεί όλα. Και έχετε επιβαρυνθεί το 70%. Και ακριβώς. Πώς να μην κλείσετε έτσι? Και γι' αυτό και δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά τιμής από τα κατεψημένα που κυκλοφορούν στις αλυσίδες με το φρέσκο, από φρέσκια ζύμη που παράγουμε εμείς οι αρτοποιοί. Δηλαδή υπήρχε παλιά, δηλαδή πριν από 2 χρόνια υπήρχε μεγάλη απόκληση στην τιμή. Τώρα μας έχει φτάσει το κατεψυγμένο στην τιμή. Στην ποιότητα ποτέ δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Και αυτό το ξέρει ο καταναλωτής και το στηρίζει. Ναι. Αν είσαι 70% μέσα, πόσο θα αντέξεις? Προσδοκούμε ότι θα τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση και θα ψιλοομαλοποιηθεί σιγά σιγά. Καλοκαίρι έρχεται και πιστεύουμε ότι θα... Ξέρεις, αυτός που το ακούει και θα το πω σε όλους, λέει, καλά με πόσο ποσοστό δούλευε ο αρτοποιός, ας πούμε, αφού τώρα έχει 30% ανατίμησε τα προϊόντα στους τελευταίους 18 μήνες, 30%. Αλλά η αξία γενικότερα του παραγόμενου προϊόντος έπρεπε να πάρει 70% κατ' ελάχιστον να πάνω, για να μην πω το διπλάσιο. Σου λέει το υπόλοιπο τι κάνει δηλαδή, πώς και δεν το μετακύλησε στην κατανάλωση. Έκανε μια άμυνα αλλαγή ωραρίου. Εκεί που δούλευε, ας πούμε, το αρτοπείο ώρες καταστημάτων, ξαφνικά το βλέπεις ανοίγει και Σάββατο, ανοίγει και Κυριακές. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που ανοίγουν Σαββατοκύριακα. Σωστό?
Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι. Τα βλέπετε. Δηλαδή είναι κάποιοι. Αναγκάζονται να συμπληρώσουν τον τζίρο. Το βλέπετε. Δηλαδή, αν είναι να γίνεται και δούλη της δουλειάς, δηλαδή να σηκώνεις 4 ώρα τα χαράματα, να φουρνίζεις, να κάνεις, να δουλέψεις και τα Σάββατα, να δουλέψεις και τις Κυριακές και να μην δουλεύουν οι εργαζόμενοι που παρασκευάζουν και να δουλεύεις εσύ, αυτό άντε να μετριάσει λίγο αυτό που λέμε το 70%. Αλλά αυτό έχει ημερομηνία έλλειψη, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όχι, μα γι' αυτό και κλείνουν κιόλας. Πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχαν τόσα λουκέτα σε φούρνο της γειτονιάς. Αυτό έχει επηρεάσει άμεσα. Και μετά η ζημιά που έχει γίνει με τα κατεψυγμένα, αντιλαμβάνεται, το έχει αντιληφθεί ο πολίτης το τι ακριβώς κάνει, ότι τρώει κατεψυγμένο από το σούπερ μάρκετ. Και το, οποίο και, λέει, και το κάνει ενσυνείδητα αυτό δηλαδή. Τώρα και η τιμή στο κατεψυγμένο πλέον δεν είναι τόσο μεγάλη. Τέτοιες απόκλισες. Και βέβαια, βλέπουμε κατεψυγμένο με 99 λεπτά τα 250 γραμμάρια και εμείς πουλάμε το φρέσκο, τα 350 που είναι παραπάνω βέβαια. 30. Δεν είναι μόνο το ψωμί όμως. Έχει κατεψυγμένο κασερόπιτα, κατεψυγμένη τυρόπιτα, κατεψυγμένη κουρού, κατεψυγμένη το ένα. Δηλαδή, άμα πας σε ένα μάρκετ και κοιτάξεις, έχει ένα ειδικό τομέα αρτοπίου που μένει είναι κατεψυγμένα τα προϊόντα και έχει ένα φούρνο και τα πετάει μέσα τα ζεστά και τα. Σε 18 λεπτά. Σε 18 λεπτά. Ναι. 18 λεπτά που δεν μπορούμε να ψήσουμε ούτε. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Η θέμα ανέχεια. Ωραρίου, θέμα ευκολίας είναι. Η ανέχεια, δεν φτάνουν τα λεφτά. Αυτός είναι ο λόγος. Ή λέει ο άλλος τώρα πού να πηγαίνουν και στο τοπίο και πάει στο μάρκετ και που τα παίρνουν όλα και δεν τους νοιάζει τι θα φάνε. Υπάρχει αυτή η που η ευκολία λέει αυτό. Θα να πάρουν το αριέλα, πάρουν το πουμαρό, να πάρουν μακαρόνια, να πάρουν και να ψούμε ό,τι βρούμε. Το οποίο τα πούμε δεν τρώγεται όμως. Το ξέρω. Και το ξέρει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά το παίρνουν. Ορισμένοι το παίρνουν. Έχετε στοιχεία αν έχει μειωθεί ο κύκλος εργασιών στα κατεψυγμένα, στα μεγάλα ή όχι, γιατί διάβαζα μια μελέτη ότι έχει μια υποχώρηση στα μεγάλα μάρκετ. Ο τζίρος γενικά έχει πέσει σε όλα, δεν είναι ανυπηρέαστο και το μάρκετ. Όχι, σε ειδικούς τομείς. Και τα κατεψυγμένα, τα κατασκευάσματα αυτά έχουν πέσει σαφώς. Ποια είναι Κώστα η άμυνα τώρα που υπάρχει, δηλαδή σκέφτεστε. Πέραν αυτού σκέφτεστε να μπορούσε ας πούμε μια συνεργατική λειτουργία, δηλαδή να μαζευτείτε 2-3 αρτοποιοί και να κάνετε μια εταιρεία να μοιράσει το κόστος και αντί να έχετε 20 υπαλλήλους να το κάνετε μόνοι σας, να ρίξετε το κόστος παραγωγής και να είναι και μεγαλύτερο το μαγαζί. Δηλαδή υπάρχει σχεδιασμός να συνεργαστείτε με κάποιους ανθρώπους ας πούμε και να ανοίξετε αντί να είστε 3 αρτοποιοί να είναι ένα ή δεν υφίσταται καν αυτό. Αυτό έχει ήδη γίνει από ορισμένους συναδέλφους που είναι σε περιφερειακά σημεία, η σύμπραξη και η συμπόρευση ορισμένων αρτοποιών υπάρχει και τώρα, αλλά σε περιορισμένο αριθμό, γιατί δεν μπορούν όλοι να προσεγγίσουν και την ποιότητα που κάνει ο ένας με τον άλλον. Έχει μάθει η πελάτη αυτό, θέλουν το άλλο. Και στο κατεψυγμένο ακόμα βλέπετε ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα. Δεν μπορούν να τα φασονάρουν όλα. Όχι, λέω ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα ήσασταν. Αλλά αυτό που επίσης με απασχολεί είναι γιατί δεν έχετε φτιάξει ένα νέο μηχανισμό αγορών. Δηλαδή, είσαστε 190 αρτοπία. Να πείτε, ας συνοηθούμε όλοι μαζί. Αντί να ψωνίζει ο καθένας από μόνος του, να πει στο Λούλι τον Κώστα, να πει στους Μήλους τους άλλους, ότι εμείς θέλουμε 500 σακιά από αυτό. Τιμή. Θέλω τιμή. Είναι, στα λόγια είναι εύκολο, αλλά μετά υπάρχει ο αντίλογος. Θα πληρωμής. Θα υπάρχει. Ό,τι πληρώνεται, ρε παιδί μου, εσύ κατευθείαν θα δεν πληρώνουν όλοι με το ίδιο τρόπο. Αλλά με την πληρώνω. Ο καθένας έχει. Πώς ευκολύνεται, πώς εισπράττει κιόλας. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο ενιαίος φορέας αγορών, αυτό που κάνανε παραδείγματος χάρη και ξεκίνησε ο Ελωμάς με τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, τι κάνανε οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν μόνοι τους, αποφασίσαν να συνεσπίσουν. Εντάξει, αλλά κοίταξε, είναι 5 χρόνια και έχουν ένα μερίδιο αγοράς. Ελληνικά μάρκετ, εδώ, εκεί. Μα και όχι, εξαγορά τους μεγαλύτερους από ό,τι βλέπουμε τώρα. Ναι, επειδή εξαγοράζονται αλυσίδες που συμμετέχουν στον Ελλομάς, πάνε να τον ξοδοντιάσουν για να μην υφίστανται ανταγωνισμός ελληνικών σούπερ μάρκετ τα οποία να έχουν ενιαίο φορέα αγορών. Αλλά λέω, είναι ένα ερώτημα που δεν έχω απάντηση και θα ήθελα, δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να συνοηθείτε 190 αρτοποιοί και να πείτε καθίστε κάτω ρε παιδιά. Πόσα σακιά θέλουμε αλεύρι το χρόνο, τόσα. Δεν μπορούμε όλοι μαζί να πούμε τρόπος πληρωμής, 2 μήνες επιταγή στο Λούλι. Θέλω ας πούμε 4 φορτηγά και θέλω να τα φέρετε σιγά σιγά να τα αποθηκεύω με τον τρόπο που τα αποθηκεύω στο μαγαζί μου. 9 φορές. Και θέλω και ένα πιστοτικό σημείωμα, κύριε Λούλι, κύριε Μίλια Αγίου Γεωργίου, τέλος του χρόνου 10%. Να καλύψω ένα μέρος των ζημιών από την ενεργειακή κρίση. Γιατί είναι τόσο δύσκολη
ο ενιαίος φορέας αγορών. Είναι ένα ερώτημα. Δεν σας λέω κάντε το, αλλά είναι ένα ερώτημα. Το έχουμε ήδη σκεφτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Γιατί πώς θα κάνει τη διακίνηση, είναι πολλά. Πρέπει να έχουμε και άλλα πράγματα. Το σωματείο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να, μέσω θεσμικών φορών πιο πολύ, να καλύψει ήδη τα εφιστάμενα προβλήματα που έχουμε. Π.χ. να μην μπορεί η πρόταση του σωματείου, εδώ και καιρό, όχι τώρα, μαζί με, και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Ενέργειας, με την κυρία Σδούκου που είχε γίνει γραμματέα, με τον κύριο Τριαντόπουλο που είχε έρθει μαζί, για τα αναδρομικά του ρεύματος που είχαμε μιλήσει, είχαμε προτείνει να επανέλθουν τα 300 μέτρα από σημείο σε σημείο πώλησης, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν αέρα, να μπορούμε να ανασάνουμε. Δηλαδή, απελευθερώθηκε το επάγγελμα και μπορούσε και αυτό στραβά. Από το 92 βέβαια, όχι τώρα. Ναι. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ πιο εύκολα μέτρα. Και όχι τόσο δύσκολα. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ζητάτε από τους άλλους. Το θέμα είναι τι κάνετε εσείς για άμυνα. Όχι τι κάνει η πολιτεία να τους παρακαλάς μην το απελευθερώνεις το επάγγελμα έτσι, κάνε το έτσι. Ναι, με συγκεκριμένα με 300 μέτρα και το ένα και το άλλο. Το καταλαβαίνω αυτό. Ήταν και στα φαρμακεία παλιά και είδατε τι έγινε. Λοιπόν, αλλά λέω, στο εσωτερικό σας κομμάτι, γιατί έχει δυσκολία ο ενιαίος φορέας αγορών, δεν έχω καταλάβει. Αν μου δώσετε μια εικόνα, ποιοι διαφωνούν στο να υπάρχει ενιαίος φορέας αγορών. Την ποιότητα που κάνει ο Χρήστος, ναι, με τον, την ποιότητα που κάνει ο Γιάννης ή ο Απόστολος, ναι, δεν είναι η ίδια. Έχει σχέση αυτό με την αγορά. Ο κάθε πελάτης που έχουμε έχει μάθει κάποια διαφορετική ποιότητα. Γι' αυτό και υπάρχει διαφορετική ποιότητα. Αλλιώς θα μας ήταν... Εντάξει, τα αλευρέα είναι συγκεκριμένα ρεγόστα. Δεν είναι 70-30, είναι συμμυγδάλι. Δεν το λέτε, δεν είναι απλά. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας ανάμεσα στους κλειδρόμενους Λούι Αγίου Γεωργίου με τον Τύρναβο, με τη Μακεδονία. Και όμως ναι. Και όμως ναι, γιατί και ο κάθε αρτοποιός, ακόμα και το... Μήπως είναι ο τρόπος που δομές. Με το ίδιο προϊόν πρωτεΐνη να πάρει και να το δουλέψει σε διαφορετικό φούρνο, θα βγει διαφορετικό αποτέλεσμα. Να συμφωνήσω σε αυτό στην ποιότητα, αλλά μήπως είναι και το θέμα του διακανονισμού του τρόπου πληρωμής στους πιο μικρούς. Μα και αυτό παίζει ρόλο, μα σας είπα, από την πρώτη είναι αυτό. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Δικαιολογείται αυτή η ανατίμηση στα άλευρα. Σήμερα δικαιολογείται. Θέλω να πιστεύω ότι σε κανένα δύο μήνες με τα φρέσκα που θα βγουν θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση. Θέλω να πιστεύω. Δεν μπορεί να συνεχίσει το αλεύρι να πουλιέται σε αυτή τη τιμή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα κανονικά γίνονται εξαγωγές. Ο Καναδάς κανονικά κάνει εξαγωγές. Είναι το κόστος μακριά του Καναδά. Μην το βλέπετε. Εμείς εδώ ψωνίζουμε. Η τοπική μήλη εδώ από τη Θεσσαλία, από την Ελλάδα γενικά, ψωνίζουν από Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρωσία, Ουκρανία πιο πολύ. Από χώρες εδώ που είναι δίκοπο μαχαίρι να πάει να κάνει εισαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία με χιλιάδες εκατομμύρια βόμβες επιπλουτισμένου ουρανίου. Είναι τόσο υποβαθμισμένα τα εδάφη και τόσο μολυσμένα τα εδάφη που και τζάμπα να στο δίνουν αυτό το αλεύρι, πρέπει να το πάρεις. Μα γι' αυτό και γίνεται έλεγχος από τους αλευρομηχανούς. Δεν θα πάνε όλα για διατροφή. Να μην πω για τα παλιά, γιατί θα εξοργιστεί κανένας φιλαράκος μου και θα κάνει τηλεφωνική παρέμβαση και θα μαλώσουμε. Διότι όταν είχαμε το Τσερνομπίλ, ένα χρόνο μετά, ανακατεύαμε τα αλεύρια που φέρναμε από την περιοχή εκείνη και είχαν το 1 τρίτο της τιμής που είχαν τα υπόλοιπα. Άστο τώρα να φύγει αυτό. Δηλαδή είναι κρίμα, όπως είναι και τα τυποποιημένα για τα ψωμιά, για τόστ κλπ. Πώς συντηρούνται, πώς αποθηκεύονται, τι φυτοφάρμακα έχουν φάει. Είναι πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει προσπαθώ, ας πούμε, να βρω για λογαριασμό των συμπαθέστατων αρτοπιών, γιατί όλοι μας ψωνίζουμε από το αρτοπίο της γειτονιάς. Τρόπους άμυνας ψάχνω να βρω. Δηλαδή πώς θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες θα κλείνει και ένα, δύο, τρία μαγαζιά αρτοπία. Αυτό η αγωνία μου είναι αυτή. Γιατί έχω πελάτη στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Δεν έχω το μεγάλο. Έχω εσένα. Έχω το αρτοπείο της γειτονιάς, έχω το μπακάλι της γειτονιάς, έχω το κυροπολίτη. Αυτό είναι το πελατολογιό μου. Αυτός με στηρίζει στο περιφερειακό μέσο ενημέρωση. Άρα η αγωνία είναι κοινή αγωνία. Γι' αυτό σε ρωτάω. Αυτή την εποχή δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες κινήσεις. Παίζουμε άμυνα να μείνουμε ανοιχτά. Όσο πάει. Μάλιστα. Για να δεν έχουμε άλλες λύσεις. Και γι' αυτό κιόλας και οι αλυσίδες που πουλάνε τα κατεψυγμένα και τα μάρκετ, όλα αυτά, δεν έχουν όλη την γκάμα. Δεν μπορούν να έχουν τα νηστίσιμα που έχουμε εμείς. Ζαχαρωτά, ντόνατ, λουκουμάδες, νηστίσιμους, σταφυδόψιμους, σταφυδοκέικ, όλα αυτά, τα ζαχαρωτά, επτάζιμο τη Μεγάλη Παρασκευή. Ποια λύση έχει επτάζιμο. Ναι. Ένα τσουρέκι έχουν και αυτό. Ναι, αλλά το επτάζιμο όμως θα έπρεπε να είναι 30% πιο ακριβό από πέρυσι, δεν ήταν.
Είχε διαφορά μικρή, ένα 8% ήταν διαφορά ποσό. Ναι, κάπου εκεί θα κοιμηθούμε. Και στις τιμές φέτος δεν θα έχουμε μεγάλες αποκλίσεις με τις πέρσινες. Μάλιστα. Θα κοιμηθούμε περίπου στα πέρσινα επίπεδα. Θα τα πούμε αυτά. Πάμε στο γέννητο φόβο. Άλλο θέμα. Πέρα από τους βιοτέχνες που αντιπροσωπεύετε και είστε και αντιπρόεδρος, είναι και ένα κομμάτι το δικό σας, των χρυσοχώων, που έχει ένα τεράστιο ερώτημα. Δηλαδή, εγώ ψάχνω να βρω ένα τομέα της οικονομίας και γυρότερα της μικρομεσαίας οικονομίας που να είναι, ρε παιδί μου, υγιής. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο χρυσός έφτασε καταρχήν τον προηγούμενο μήνα 2.000 δολάρια η ουγγιά. Και οι προβλέψεις θα είμαστε σπίτι μιλάνε για πολύ παραπάνω. Δηλαδή τώρα αυτό το τεράστιο κόστος αύξησης που κάνετε κοσμήματα, που δημιουργείτε, που κάνετε γάμους, βαπτίσια, δώρα που θέλει κάποιος να κάνει στη γυναίκα, το επέτειο κλπ. Εντάξει, τι θα γίνει, πού θα πάνε στο Θεό, ποια είναι τα προβλήματα στο δικό σας κλάδο καταρχήν. Όντως, πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, και μιλάμε και από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 2008 που καταρρεύσαν οι τράπεζες και υπήρξε η πρώτη μεγάλη αύξηση, συνεχίσαμε με την υγειονομική κρίση που πάλι το ίδιο ήταν, όπως επίσης τώρα και με την κρίση που υπήρξε στην ενέργεια. Το ασφαλότερο μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ο χρυσός. Λογικό είναι ότι όλοι στραφήκαν στο χρυσό έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους, να μην τα χάσουν. Και αυτό οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη αύξηση πρώτης ύλης του κλάδου μας. Της αγοράς, του κλάδου μας. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε επίσης, όπως γιατί και εμείς είμαστε μια ενεργοβόρα βιοτεχνία, είχαμε μια μεγάλη άνοδο στο ρεύμα και αυτό οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη άνοδο των αντικειμένων. Βέβαια, το υπέροχο για μας είναι ότι ο χώρος μας απευθύνεται σε κάποιες θρησκευτικές εκδηλώσεις οι οποίες είναι δεμένες με τον Έλληνα, που είναι ο γάμος, ο αραβώνας, η βάφτιση. Άρα, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει, να υπάρξει γάμος χωρίς. Δεν έχει αλλοιωθεί το περίπτωση. Απλώς έχουν μειωθεί πολύ τα ποσά τα οποία δαπανώνται. Και αυτό γιατί, όπως είπαμε και στα υπόλοιπα και όπως είπαμε, η κατανάλωση έχει μειωθεί πάρα πολύ. Άρα και ο κλάδος ο δικός μας έχει και αυτός, έτσι, πέσει όσον αφορά το θέμα του τζίρου. Εμείς έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος το οποίο είναι όχι τόσο πολύ όσον αφορά τα θρησκευτικά. Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, όσο περισσότερο μιλάμε τα δώρα. Τα οποία όμως παρόλα αυτά, σαν κλώδος, έχουμε κατορθώσει και με μεγάλο κόπο και επειδή ήμασταν ο πρώτος κλάδος που χτυπήθηκε από την κρίση, κατορθώσαμε, μιλάμε χρησιμοποιώντας κάποιες διαφορετικές μορφές μέταλλα, να το πούμε έτσι όπως είναι το ασίμι, όπως είναι τα λοιπά, να δημιουργήσουμε πάλι κάποια δώρα τα οποία να απευθύνονται στον πολύ κόσμο. Εναλλακτικά. Και το μέταλλο και το ασύνη ακρίβαινε. Και βέβαια, αλλά πρόσθεσε σε πολύ φθηνότερη τιμή. Και ακρίβαινε, όλα έχουν ακριβεί. Όλα τα πολύτιμα μέταλλα, γενικώ όλα τα μέταλλα, γιατί δεν απευθύνουμε μόνο στο δικό μας κλάδος. Υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και μέταλλα που γίνονται οι πόρτες και τα αλουμίνια και όλα αυτά, όλα αυτά έχουν ανεβεί. Όπως είπαμε, στο δικό μας κλάδο υπήρξε μια πολύ μεγάλη άνοδο για τον λόγο της κρίσης αυτής. Οφείλω να πω όμως ότι ο κόσμος και γενικώ υπάρχει νοοτροπία στον Έλληνα να προτιμάει το χρυσό σαν είδος, ας πούμε, έτσι, δώρου ή σαν είδος ο οποίος θα φτιάξει τις βέρες του. Έτσι, θα πάρει το σταυρό, την καδένα αναγκαστικά. Ναι. Όχι αναγκαστικά, είναι θέμα ότι το προτιμάει σε σχέση με άλλα μέταλλα που θα μπορούσε πάλι να χρησιμοποιήσει, αλλά δεν το είναι κανόνα. Τι κάναμε τώρα εμείς σαν κλάδος. Όπως είπαμε, βρήκαμε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες δημιουργήσαν στον κόσμο την αίσθηση ότι θα κάνει ένα δώρο στη γυναίκα του, θα κάνει ένα δώρο στα παιδιά του με φθηνότερο κόστος. Παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει, ο Έλληνας, θα το πούμε τώρα, με την περιεκτικότητα που λέμε στο χρυσό. Μειώνουμε εμείς. Υπάρχει στο διεθνές σύστημα αρκετές μορφές περιεκτικότητα σε χρυσό. Η μία είναι το 750 βαθμοί, οι οποίοι είναι το 18 το λεγόμενο στην Ελλάδα, είναι το 585 βαθμοί, οι οποίοι είναι το 14, το 375 το οποίο είναι το 9. Το 22 δεν δουλευόταν ποτέ στην Ελλάδα. Δεν δουλευόταν ποτέ στην Ελλάδα, πάρα πολύ λίγο. Και να πούμε ότι υπάρχουν και που στη Γερμανία δουλεύεται πάρα πολύ, όπως και χώρες, το 8 καράτια. Ναι. Έτσι.
Οπότε και εμείς προσαρμοστήκαμε με βάση τις οικονομικές συνθήκες και βγάλαμε και αντικείμενα τα οποία να είναι σε χαμηλότερα καράτια, η οποία δεν έχει σχέση όμως με την ποιότητα ή με την αντοχή του αντικειμένου, αλλά έχει σχέση από και σχέση μόνο με την περιεκτικότητά του. Αυτό είναι σχέση ίδιας... με την αξία του. Βέβαια. Και φυσικά εφόσον έχει περιεκτικότητα, είναι χαμηλότερο το σεξ. Λογικό είναι για να μπορέσει. Όπως επίσης το τελευταίο διάστημα δουλεύεται πάρα πολύ, μιλάμε το ασίμι. Το οποίο υπήρχε το ασίμι, βγήκε σε μορφή επιχρυσωμένου. Στο ασίμητο είναι σαν μέταλλο. Yeah. Είναι στο ασίμητο επιχρυσωμένο, που δίνει την αίσθηση του χρυσού, δεν είναι χρυσός, αλλά ταυτόχρονα είναι οικονομικά και κάνει την εντύπωση που πρέπει. Όπως επίσης και κάποια άλλα μέταλλα τα οποία δεν θα τα συνιστούσαμε. Έτσι, γιατί αυτά τα περισσότερα από αυτά τα μέταλλα, μπορώ να σου πω, δεν έχουν καμία αξία. Ναι. Αυτά δεν ρίχνουν το τσίρο της επιχείρησης. Δηλαδή, αυτές οι εναλλακτικές που έχετε βρει, να παίρνετε. Κοσμήματα ή να δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι με μικρότερη περιεκτικότητα σε βαρύ χρυσού για να μπορείτε να είναι ανταγωνιστικό και να μπορούν να το παίρνουν όλοι. Αυτό δεν ρίχνει και την τιμή και το τζίρο της επιχείρησης. Αυτό είναι λογικό, έτσι. Είπαμε ότι εδώ πέρα ζούμε πρωτόγνωρος. Ένα 18άρι με άλλη τιμή, τη Βέρα, και άλλο να την πουλάς με 8 και με 12, έτσι δεν είναι. Αυτό λέω. Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι λόγω της κρίσης που δέχεται όλη η αγορά, έτσι, και δεν είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, λογικό είναι ότι θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν αγορές στο εξωτερικό στο χρυσό που είναι πιο φθηνές, δηλαδή η τουρκική αγορά είναι πιο φθηνή από ό,τι Όχι. Ή ενιαίες οι τιμές αυτές. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι. Η τιμή του χρυσού είναι παγκόσμια. Και διαπραγματεύεται. Και διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, οπότε η τιμή αλλάζει αναλεπτό. Αυτό είναι καλό πρόβλημα. Δηλαδή, ένα γεγονός μπορεί να ανεβάσει την τιμή και να τη ρίξει. Παράδειγμα, ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ η τιμή του χρυσού πήρε 30% επάνω με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με την εισβολή των Ρώσων, την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνήσαμε μόλις με 30% πάνω στην τιμή του χρυσού. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί πολλοί λένε ότι το χρυσό στην Τουρκία είναι πιο φθηνό. Δεν είναι πιο φθηνό. Το κακό είναι ότι οι Τούρκοι έχουν πιο φθηνές προσμίξεις σε χρυσό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί υπάρχουν πολλοί ταξιδιώτες και είναι απώλεια για την τοπική αγορά, που σε κάθε ταξίδι που κάνουν προς Κωνσταντινούπολη κλπ. Πάνε και αγοράζουν διάφορα χρυσά, κοσμήματα κλπ. Αυτό είναι μια αιμορραγία για την τοπική αγορά. Γι' αυτό ρώτησα. Γιατί ο χρυσός στην Τουρκία διαπραγματεύεται ως κόσμο ή ως εργαλεία με πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι στην ελληνική αγορά. Γι' αυτό έψαχνα μια λογική εξήγηση. Αν ο χρυσός είναι ίδιος παντού και η νέα τιμή παντού, κάτι άλλο σημαίνει. Προφανώς η περιεκτικότητα του χρυσού πρέπει να είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Αυτό είναι το σίγουρο. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα παράγουμε κόσμο με βάση τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Πράγμα που δεν έχουν οι Τούρκοι. Πράγμα που δεν έχουν οι Τούρκοι. Πρώτο, ένα μεγάλο. Ένα δεύτερο πολύ μεγάλο μέρος είναι το 24% του ΦΠΑ. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, οι οποίοι οι Τούρκοι δεν το έχουν. Όπως επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, το οποίο αυτό το αντιμετωπίζουν περισσότερο τα νησιά που είναι κοντά στην Τουρκία, στις Κυκλάδες, το οποίο είναι ένας φόρος ο οποίος είναι παράλογος και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τον. Να το διαγράψουμε, το οποίο είναι το 10% φόρος πολυτελείας. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στη δικιά μας χώρα, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι ένας μνημονιακός όρος, ο οποίο περιλάμβανε εμάς και τις Γούνες. Στις Γούνες καταργήθηκε, από ό,τι έχω μάθει, σε εμάς έχει μείνει. Αυτό και αυτό βέβαια αναφέρεται σε κοσμήματα το οποίο πάνω από 1500 ευρώ. Όμως ένας καλός τουρίστης που θα έρθει στην Ελλάδα και ειδικά στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη ή στη Λευκοσία είναι ένα μεγάλο ποσό για αυτόν. Έτσι, στα νησιά και αλλού, εκεί που λέει και design, υπάρχουν σχεδιαστές κοσμάτων αρχαιοελληνικών κλπ. Ξέρουν τον τρόπο που να ανεβάζουν τζίρους. Αλλά είχα την εντύπωση ότι αυτό αποτελεί ένα γενικότερο κυκλάδι, το κοσματοπολείο. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ορολογοποιείο. Έχουν αντιπροσωπεία ρολογιών, αντιπροσωπεία άλλων. Όλα αυτά υπό τις παρούσες συνθήκες. Εσείς με τις τράπεζες δεν έχετε χρηματοδότηση επειδή το προϊόν είναι ακριβό, ή έχετε ίδιους πόρους και το γυρνάτε, ας πούμε? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει στην αγορά συμβαίνει και στα δικά μας μαγαζιά. Αφανώς. Απλώς λέω, επειδή κόβει πολλά λεφτά το δικό σας το αντικείμενο. Η χρηματοδότηση για όλες τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έτσι, είναι κομμένη εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Και άρα και κάποια, και κάποια προβλήματα και κάποια μάλλον κάποιες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνεια. Έτσι, το επιτόκιο είναι απαγορευτικό για να πάρουμε ένα δάνειο. Όταν μιλάμε για να πάρεις ένα δάνειο, θες αυτή τη στιγμή 8,5% και 9%, όταν σου ζητάνε της Παναγιάς στα μάτια για να το πάρεις,
δεν μπορείς να τα αποξέρθεις. Ναι. Και τα ενίκια σε εσάς? Το ενίκιο είναι ακριβώς ίδια ακριβώς στην αγορά. Δυστυχώς έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα ενίκια στην αγορά. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση η οποία διαγράφεται. Το υπέρμα μας είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ μεγάλα μαγαζιά, μπορούμε να έχουμε και πιο μικρά μαγαζιά. Οπότε να μειώνεται το ζήτημα. Όμως και εμείς έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ακόμα και στα μικρά μαγαζιά έχουν ανεβαίνουν οι τιμές πάρα πολύ. Ένα επίσης θέμα θα πω, επειδή και θα συμπληρώσω τον Αποστόλη σε αυτό, ότι πλέον στην αγορά του Βόλου, στο κέντρο του Βόλου, στην Ερμού, έχουν μείνει μόνο οι βολιώτες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δύο και τα μαγαζιά. Ελάχιστοι έμποροι και σε μπορούν σοχοή, και σε εμάς το ίδιο, ακριβώς μιλάμε, είναι και σε εμάς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν αντιμετωπίζεται. Στην πλήρη ελεύθερη οικονομία που είμαστε και που ζούμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν έχει 100 τετραγωνικά και εσύ να έχει 30 τετραγωνικά, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτό είναι. Το υπέρμα με τις δικές μας επιχειρήσεις, ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας και πολλά, δηλαδή να βάλουμε μια πληθώρα αντικειμένων μέσα, το οποίο να καλύψει τη ζημιά που μπορεί να πάθουμε παράδειγμα από την πώληση του χρυσού. Μπορούμε να στραφούμε στο ρολόι, μπορούμε να στραφούμε στην επισκευή, στην κατασκευή. Οι περισσότεροι χρυσοχώοι ορολογοποιοί είναι τεχνίτες. Ειδικά στην περιοχή μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στο κόσμο και αυτό φαίνεται και από το δημοτικό ΙΕΚ του Βόλου, το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και εκπαιδεύουν παιδιά, το οποίο βγάζει αρκετά και έχει βγάλει αρκετά άτομα. Τα οποία χρησιμοποιείται κατευθείαν. Τα οποία χρησιμοποιούνται και είναι πολύ καλό και αυτό, γιατί και βρίσκουν και δουλειά, αλλά ταυτόχρονα και εμάς μας λύνει τα χέρια. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο ΙΕΚ του Δήμου Βόλου και στις υπεύθυνες καθηγήτριες. Βέβαια τα παιδιά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι επειδή το επάγγελμά μας θέλει πολλά χρήματα για να ανοίξει μια επιχείρηση, γιατί δεν είναι μόνο το κεφάλαιο, τα κεφάλαια για να την ανοίξεις, έτσι, δηλαδή το εμπορεύματος, είναι και για να στήσεις την επιχείρηση με όλα αυτά που έχουμε εμείς, τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε είναι λιγάκι δύσκολο για τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός και αν έχουν έτοιμα λεφτά από τους γονείς, αλλά δεν θα πηγαίνουν στη δουλειά κανένα. Να ρωτήσω κάτι. Εσάς όμως σας αφορά πάρα πολύ το θέμα του τουρισμού. Δηλαδή το αν ανεβαίνει τουριστικά ο Βόλος, νομίζω ότι ένα κομμάτι το εισπράτετε εσείς. Γιατί αυτοί που αγαπούν το ελληνικό νόμισμα, το σχεδιασμένο που θυμίζει αρχαία Ελλάδα και πολλά άλλα, όταν κατεβαίνουν κρασγερόπλαιο, κατεβαίνει ο κόσμος που έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες από πολλές χώρες, λογικά ένα μέρος αυτό του τουρισμού το εισπράτετε, δεν το εισπράτετε. Άρα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας ο τουρισμός για εσάς, δεν είναι? Του σημαντικότερου παράγοντε είναι εμά ο τουρισμό, γιατί πέρα από τον κόσμο που κατεβαίνει από το Κραζιρόπλιο, μιλάμε, είναι και ο κόσμο που έρχεται στην περιοχή μα. Το κόσμο, όπω είπαμε, είναι ένα διαχρονικό δώρο που συμβολίζει κατά πρώτο λόγο και τι ιδιαίτερε στιγμέ μα, αλλά και κάποια καλή εκδήλωση που μπορούμε να κάνουμε ή κάποια δώρο που θέλουμε να πάρουμε από κάποιο χώρο ή από κάποιο μέρο. Οπότε μα βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Οφείλω να πω όμω, εδώ πρέπει να υπάρχει μια κακένεια, τα Κρουαζερόπλια πάντα. Δεν είναι καλοί πελάτες. Ναι. Είναι φθηνοί πελάτες. Είναι χαμηλού επίπεδου. Μπράβο. Βέβαια έχει κάποια κρουαζερόπλια τα οποία φέρουν καλύτερο κόσμο, αλλά είναι μικρότερο μεγέθους. Είναι μικρότερο μεγέθους. Είναι περίπου σαν μπουτίκ κρουαζερόπλια. Εντάξει. Και μετά ας πούμε ότι υπάρχουν και μέσα στα κρουαζερόπλια διαμορφωμένες μαγαζιά επιχειρήσεις που πουλάνε. Εντάξει, αλλά συνήθως δεν το. Συνήθως δεν έχουν βέβαια την πληθώρα που έχουμε εμείς. Εγώ βλέπω ας πούμε ταξιδιώτες που έρχονται, κυρίως Αμερικανοί, όταν έρχονται από Ιταλία κλπ. Που έχουν καλό επίπεδο, ποτέ δεν αγοράζουν από πλοίο. Να ρωτήσω κάτι, τα ανταλλακτήρια τι ρόλο παίζουν στον ανταγωνισμό μέσα του χρυσού και των κοσμημάτων? Είναι ένα θέμα που μέσα στην κρίση ανοίξαν σαν τα μανιτάρια σε διάφορα σημεία της πόλης ανταλλακτήρια χρυσού, με τα οποία δεν βλέπεις και τι είναι μέσα, έχουν μπροστά, κατεβαίνουν ρολά κλπ. Και ο κόσμος στα δύσκολα πηγαίνει, πουλάει ρολόι, πουλάει χρυσό και τα παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτοί πώς λειτουργούν σε σχέση με εσάς? Πρώτα απ' όλα αυτό ήταν ένα επάγγελμα της περίοδου της κρίσης, το οποίο αυτή τη στιγμή έτσι, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Πρόβλημα να πούμε, ανταλλακτήρια υπήρχαν πάντα. Σε τέτοιους αριθμούς, όχι. Αυτό τώρα έχουν πέσει πάρα πολύ, έχουν μείνει 3 ή 4 σε όλο το Βόλο, το οποίο είναι, τόσα ήταν και πριν την κρίση. Την περίοδο της κρίσης εμφανιστήκαν πάρα πολύ περισσότερο κατευθυνόμενοι, θα έλεγα εγώ, από άλλες χώρες του εξωτερικού, έτσι, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, και μαζεύανε τα χρήματα, μαζεύανε τα κοσμήματα των Ελλήνων, ειδικά εκείνη την περίοδο σε εξευθυλιστικές τιμές. Ο κόσμος, επειδή είχε ανάγκη και έπρεπε να καλύψει ανάγκες, ότι ξαφνικά βρέθηκε εκτεθειμένος, τα έδινε και αυτό κάνει τη μεγάλη ζημιά. Παίρνουν και οι γέρες αυτοί.
Τα πάντα παίρνω. Ήταν νόμιμο να αγοράζουν λίρες τα ανταλλακτήρια. Δηλαδή, αν είχατε εσείς, ας πούμε, 10 λίρες από ένα γάμο και είχατε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, ήταν νόμιμο να την πάτε, να την πουλήσετε στον ανταλλακτήριο. Όχι, βέβαια. Αλλά όχι, το κάνανε. Βλέπετε ρυθμιστικό, δηλαδή δεν υπάρχει ρυθμιστικός παράγοντα εκεί, δεν υπάρχει έλεγχο. Πώς μπορείς να το αποδείξεις. Ναι. Και πώς μπορεί να αποδειχθεί οτιδήποτε. Και ειδικά το δικό μας είδος είναι τόσο πολύ μικρό το οποίο. Δηλαδή. Ξέρετε, ο κόσμος έκανε και ο κόσμος φταίει σε αυτά που δεν ψάχνει την τιμή. Δηλαδή πηγαίνει, επειδή έχει ανάγκη, επειδή φοβάται, επειδή ντρέπεται, μπαίνει σε ένα μαγαζί μέσα, του παίρνει ό,τι του δίνουν και φεύγει. Όμως δεν γίνεται έτσι. Και σε αυτό το είδος θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα αγοράς. Όπως και στα δικά μας είδη, έτσι το λέω στον τόπο δικό μας, θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα αγοράς. Θα ναι, πρέπει να συζητήσουμε. Ναι, για τα κοσμήματα, παραδείγματος χάρη, ναι. Έρχονται σε εσάς να ρευστοποιήσουν κάποια κοσμήματα, δηλαδή κάποιο ρολόι που έχει αξία, που είναι καλοδιατηρημένο κλπ. Έρχονται ή υπάρχει μια σχετική ντροπή απέναντι στο δικό σας το χώρο και πηγαίνουν στα ανταλλακτήρια? Πιο παλιά υπήρχε, τώρα όχι. Δεν υπάρχει. Τώρα ο κόσμος, ξέρετε, επειδή όλοι βρισκόμαστε στην ίδια οικονομική κατάσταση, δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα. Το ζήτημα όμως τώρα ότι ειδικά στο θέμα του ρολογιού δεν υπάρχει ανάλογη κίνηση. Για τον πλούσιο λόγο ότι έχουμε μαζευτεί τόσα πολλά ρολόγια από δεύτερο χέρι που κανένας δεν τα παίρνει. Οπότε δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν παρά μόνο τα πολύ καλά ρολόγια και τα πολύ καλά συντηρημένα, τα οποία πάλι σε πολύ εξευθυλιστικές τιμές πουλούνται. Έτσι αυτό. Και μετά το υπέρ είναι ότι τα παλιά κοσμήματα, γιατί υπήρχαν τα ανταλλακτήρια, όπως είπαμε, υπήρχαν. Γιατί κάποια παλιά κοσμήματα τα οποία τα δίνανε και αγοράζαν κάτι άλλο. Τώρα υπάρχει και κάτι που έχει κυκλοφορήσει πολύ. Πολλοί βρίσκουν παλιά κοσμήματα και αντί να τα πουλήσουν, τα φτιάχνουν κάτι άλλο. Τελειώνουν. Ταλιώνουν και γίνεται κάτι άλλο. Ναι. Είτε με τη μορφή ότι παίρνουν στην αξία κάποιο άλλο αντικείμενο, είτε έχουν έρθει πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν κάποια σχέδια τα οποία τα έχουν δει είτε στο ίντερνετ είτε τίποτα και λένε θέλω να φτιάξει αυτό το σχέδιο. Έτσι, με αυτά τα, με αυτό το κομμάτι. Όχι, ρωτούσα γιατί τα ρολόγια είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι το οποίο όμως είναι δικό σας κομμάτι. Μπρεσελέδες, χρυσή, μεταλλική από ασίμι, όλα αυτά. Ή επώνυμα ρολόγια όπως το Rolex, το Patek Philippe, το Vazero κλπ. Τα οποία πουλούνται σε εξωφρενικές τιμές. Δηλαδή, αν είχες αγοράσει ένα Rolex πριν από 10 χρόνια με 7 χιλιάρικα, έχει πάει 14 τώρα, ήδη διπλασιάσει τιμή, σαν μεταχειρισμένο. Και κάποιοι λένε, να, εγώ αποτελεί επένδυση το να αγοράσει ένα καλό ρολόι. Αυτό υφίσταται ή έχει τελειώσει και αυτό? Διότι είναι πολύ ακριβά και άρα τη σειρά όπως είναι το Citizen, το Seiko κλπ. Δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτελούν συλλεκτικά κομμάτια. Έχει χαθεί αυτό το κομμάτι δηλαδή τελείως? Πρώτα απ' όλα ένα καλό ρολόι δεν πάβει να είναι ένα καλό ρολόι από μόνο του. Ναι. Σαν αντικείμενο. Σαν αξία όμως πλέον όχι. Ναι, έτσι, υπάρχουν μόνο κάποια πολύ καλά ρολόγια, όπως είπα το Patek Philippe και το Rolex, τα οποία αυτά διατηρούν την αξία τους. Έτσι, γιατί πέρα από την αξία της τιμής έχουν και ένα επίπεδο παραγωγής. Χειροποίητα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα επίσης υπάρχει και ένα πρεστίζ σε αυτό που το φοράει. Άρα δεν είναι μόνο η αξία του αντικειμένου, αλλά και το πρεστίζ που εκφράζει φορώντας ένα Rolex ή ένα Patek Philippe. Αυτό πληρώνεται. Έτσι, ωραία, αυτή είναι. Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε. Πάμε στον Αντώνη. Είναι λίγο περίεργο το δικό σας. Και δεν θυμάμαι μόνο για το Πάσχα, γενικώς λέω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι Ακροπόλεις είναι οι πιο νοικοκυρεμένοι. Δηλαδή δεν έχουν κλείσει η Ακροπόλεια, εκτός μερικών εξαιρέσεων. Χρόνια βλέπω τους ίδιους ανθρώπους, νοικοκυρέους κλπ. Τι γίνεται στο δικό σας χώρο? Αυτά τα προβλήματα που ακούσαμε στην αγορά, εσείς τα αντιμετωπίζετε σε αυτό το βαθμό? Δηλαδή ψυγή, ηλεκτρικό ρεύμα, υπαλλήλους, χρηματοδότηση, πρώτες ύλες και όλα αυτά, ή είναι πιο διαχειρίσιμη κατάσταση σε εσάς? Όλες οι επιχειρήσεις σε ένα οικονομικό περιβάλλον αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Άρα και εμείς αυτά τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν από τους συναδέλφους τα αντιμετωπίζει και ο κλάδος. Ας μην ξεχνάτε ότι το Ακροπολείο μετά το αρτοποιείο, το ζαχαροπλαστείο είναι και αυτό ένα ενεργοβόρο επάγγελμα, το οποίο οι αύξησεις στις τιμές ενέργειας το έχουν επηρεάσει κατά πολύ. Ένα άλλο σημείο είναι οι πρώτες ύλες. Τα κρέατα. Τα κρέατα στη χονδρική πώληση από τότε που άρχισε η κρίση έχουν ανεβεί με αποδείξεις 40% οι χονδρικές τιμές. Οι χονδρικές 40%? 40%. Πριν 1,5 χρόνο το μοσχάρι στη χονδρική είχε 5 ευρώ
και τώρα έχει 7. Μόνο το χοιρινό δεν ακρίβεται. Και το χοιρινό. Ακρίβεται και το χοιρινό. Βεβαίως. Και το χοιρινό ακρίβεται. Το χοιρινό έχει μια αύξηση της τάξης του 30% και αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές, δεν ξέρω, μπορεί να γίνομαι γραφικός που το λέω, είχα πει ότι πριν διαμορφώσει ο κύριος Υπουργός το καλάθι της νοικοκυράς, οι κρεοπόλεις το διαμόρφωσαν από μόνοι τους, όπως και πολλοί άλλοι επαγγελματίες. Αλλά εγώ το συνέδεσα έτσι να πω στον κύριο, να απευθυνθώ και προσωπικά στον κύριο Υπουργό, ότι οι κρεοπόλεις το διαμόρφωσαν από μόνοι τους το καλάθι της νοικοκυράς, γιατί με αποδείξεις, ενώ οι τιμές των κρεάτων στην χοντρική αυξήθηκαν 20-40%, οι λιανικές τιμές αυξήθηκαν 20%. Θα με πείτε και το ερώτημά σας. Σας προλαβαίνω, γιατί κάνετε το συνήγορο του διαβόλου σε όλους. Το 20 πώς το καταλαβαίνετε. Το 20 ναι. Γιατί αποκλειστικά και μόνο είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Εντάξει, εγώ ξέρω. Δεν απασχολούμε. Δεν απασχολούμε. Κάνετε παρασκευή, φτιάχνετε λουκάνικα, κάνετε άλλα. Εξεχρονιστήκαμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρέπει να εξεχρονιστούμε όλοι. Τα προσθέσατε τζίρο από άλλες δραστηριότητες. Και αυτό φαίνεται στην αγορά. Πολλοί συνάδελφοι ανοίξαν και χώρους μικρής εστίασης, προσπαθώντας να καλύψουν αυτό το επιπλέον, το κενό που δημιουργούνταν από τις αυξήσεις. Ψήνεται, ετοιμάζεται το μεσημέρι, έρχεται η νοικοκυρά που δουλεύει Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και να κάνουμε όσο πιο δυνατόν εύκολη την υπόθεση φαγητού για την νοικοκυρά. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αέναος κόντρα με τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος από τον κύριο Γεωργιάδη. Αναφέρεται στο καλάθι της οικογυράς στα κρέατα και είναι σαν να σμπρώχνει ουσιαστικά του καταναλωτή να πάει στο πολυκατάστημα, λέει ο Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, λέει, έχουμε ένα καλάθι με 10 ευρώ, ας πούμε. Κάτσε είναι μεγάλο. Δηλαδή, διαλύεις το μικρό επιχειρηματία και σμπρώχνεις όλους να πάνε τους καταναλωτές στο πολυκατάστημα για να το πάρουν, και πες μας, αυτό που πουλιέται 10 που δεν θα είναι 10, είναι Ρουμανίας, είναι Βουλγαρίας, είναι Σκοπίων, είναι Αλβανίας, δεν ξέρω τι είναι. Το λέει πουθενά αυτό? Δηλαδή είναι υποχρέωση, δεν είναι υποχρέωση να γράφει με μεγάλα γράμματα την προέλευση του κρέατος? Να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δημιουργήσαν το καλάθι και σμπρώξαν τον κόσμο ουσιαστικά στα πολυκαταστήματα, και ποια είναι η άμυνα σε αυτό τώρα? Από τότε που δημιουργήθηκε το καλάθι της νοικοκυράς, μπορεί να είχε και τα θετικά του αποτελέσματα για τον καταναλωτή σε ορισμένα είδη, αλλά από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, εμείς σαν κλάδος είδαμε ότι είναι ανταγωνιστικό και στρέφει τον κόσμο προς τα πολυκαταστήματα. Γι' αυτό και κάναμε και συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης και είπαμε να δημιουργήσουμε και εμείς το δικό μας καλάθι. Τα κρεοπολία να έχουν και αυτό, γιατί θέλοντας να συγκρατήσουμε τον καταναλωτή να στραφεί στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, θέλαμε και εμείς να του προτείνουμε κάτι άλλο. Σε συζητήσεις οι οποίες έγιναν τις Πανελλήνιες Ομοσπονδίες με το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατεβάσαμε μία πρόταση, η οποία δεν έγινε δεχτή. Για λόγους νομικούς. Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση ότι 2 φορές την εβδομάδα στα κρεοπολία όλης της Ελλάδος να κάνουμε ένα ποσοστό έκπτωση σε όλα τα κρέατα. Προωθητική ενέργεια. Ναι, μια προωθητική ενέργεια. Αυτό δεν, το Υπουργείο ζητούσε μια σταθερή τιμή. Δεν ήθελε ποσοστό. Ναι, δεν ήθελε ποσοστό για να μην ξεγελιέται ο καταναλωτής. Γιατί μας είπαν ότι μπορεί εσείς να το πουλάτε 5 ευρώ και όταν θα κάνετε την έκπτωση τις 2 μέρες της εβδομάδας να το βάλετε 6 και να το πουλάτε ξανά 5. Βέβαια αυτό το αντικρούσαμε εμείς, γιατί είχε μια λογική. Το Υπουργείο ήθελε σταθερή τιμή, αλλά όπως καταλαβαίνετε εμείς όλη την Ελλάδα είμαστε γύρω στα 15 με 16.000 κρεοπολία. Δεν μπορούσαμε να... και το προϊόν μας δεν είναι ποτήρι ή ρολόι Rolex να έχει σταθερή τιμή παντού. Έχουμε διάφορα προϊόντα με διάφορες τιμές. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να πούμε. Έχουμε και κρεοπολία διαφορετικών μεγεθών και πάλι. Ναι. Με άλλες πρακτικές αγορών. Ναι, και που δημιουργούνται διάφορες οικονομίες κλίμακος, όλα. Παίζουν το ρόλο. Δεν μπορούσαμε να δώσουμε σταθερή τιμή. Εκείνο που μπορούσαμε να δώσουμε είναι σταθερή έκπτωση. Και
θεμελιώσαμε ότι τα περισσότερα ακροπολία έχουν την πελατεία τους, δεν θα διακινδυνεύσουν για δύο φορές την εβδομάδα που θέλουν να κάνουν αυτή την προσφορά, να γελάσουν τον Χρήστο, τον Κώστα. Ναι. Είχαμε αυτή τη λογική. Βέβαια δεν έγινε δεχτή και έτσι δεν έγινε το καλάθι των Κροπολών. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το καλάθι του Πάσχα, βλέπω μια αλλαγή της τάσης του Υπουργού μέσα σε 3 μέρες. Ενώ στην αρχή είπε ότι δεν θα βάλει το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι της νοικοκυράς, στην εκπομπή του κυρίου Αυτιά πριν 2 μέρες, είπε ότι θα μπει το αρνάκι και το στο καλάθι της νοικοκυράς. Αυτό δημιούργησε ένα σάλλο στο χώρο και τον δικό μας και των κτηνοτρόφων. Γιατί δεν μπορείς να επεμβαίνεις σε μια ελεύθερη αγορά και να καθορίζεις τιμή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αν θες να καθορίζεις τιμή, γιατί την καθορίζεις μόνο στο αμνοερήφιο. Και αφού θες να πουλεί το αμνοερήφιο σε αυτή την τιμή σαν κυβέρνηση, γιατί δεν το επιδοτείς κατευθείαν στον παραγωγό, ώστε να πάρει τα λεφτά που θέλει ο παραγωγός και να φτάσει και σε εμάς φθηνότερα και να φτάσει και στον καταναλωτή φθηνότερα. Και να αποφύγουμε το δεύτερο χοντροπορικό κέντρο. Ναι. Δηλαδή η πρότασή μας, η οποία έγινε και με επιστολή στον Πρωθυπουργό που έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, είναι ότι αφού θέλει, πρόθεση της κυβέρνησης είναι το ελληνικό αρνί, όπως λέτε εσείς, που 10 ευρώ αρνί στο καλάθι της νοικοκυράς, σας λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα είναι αμφιβόλου προελέψεως, είναι ελληνοποιημένο και αμφιβόλου ποιότητος. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αφού λοιπόν στόχος του Υπουργείου είναι να πουληθεί το αρνί σε αυτή την τιμή και γίνεται και σπέκουλα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα μεγάλα που λένε 10 ευρώ το αρνί, 10 ευρώ το αρνί. Η πρόταση δικιά μας είναι, θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα. Θέλουμε. Ειδικά οι κρεοπόλες. Πώς θα γίνει αυτό, αφού η κυβέρνηση θέλει να πουληθεί το αρνί σε αυτή την τιμή, πρέπει όλα τα αρνιά τα οποία θα σφαγούν την περίοδο των εορτών να τα πρημοδοτεί με τιμολόγια νόμιμα στα κρεοπολία, στα σφαγεία και θα έρθουν ύστερα στα κρεοπολία, να τα πρημοδοτήσει στην τιμή κιλού κατευθείαν στον παραγωγό. Έτσι θα ρίξει την τιμή, θα σωθεί, θα ρίξει την χονδρική τιμή, θα ρίξει την λιανική τιμή, θα σωθεί ο Έλληνας κτηνοτρόφος και η ελληνική παραγωγή και το κυριότερο, επειδή θα πληρώνεται ο παραγωγός με τα τιμολόγια τα οποία... Τι κόστος είχε αυτά, το έχετε κοστολογήσει? Αυτό ας το κοστολογήσει η κυβέρνηση που θέλει το αρνί να πουλήσει το 10 ευρώ. Γιατί να το κοστολογήσει ο Κροπόλης? Ο Κροπόλης είναι ουδέτερος σε αυτό το θέμα. Έτσι όπως λέει η κυβέρνηση, δεν έχω στατιστικά στοιχεία να σας πω, έτσι όπως λέει η κυβέρνηση ότι το ρεύμα αδυνατεί να το πληρώσει ο καταναλωτής γιατί έχει φτάσει σε ψηλή τιμή, έτσι και το πρημοδοτεί. Αφού θέλει λοιπόν και το αρνάκι να πουληθεί στα 10 ευρώ, να πρημοδοτήσει και το αρνάκι, ώστε να το φάει. Βασίλη Κηδιέρα είναι τώρα δηλαδή. Πιέζει έμεσα με την τιμή των 10 ευρώ στα μάρκετ να πιέσει εσάς να κατεβάσετε την τιμή και τους κτηνοτρόφους να δώσουν χαμηλότερη τιμή. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή. Λογικά αυτή είναι η δυστή. Αλλά δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να παραδώσουν σε χαμηλότερη τιμή. Οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστιο κόστος. Τεράστιο. Εδώ έχουμε ένα δελτίο τύπου, το οποίο συνυπογράφει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Μακεδονίας και Θράκης. Τι λέει? Περιεκτικά λέει πώς έγινε αυτή η αλλαγή, γιατί άλλαξε ο Υπουργός μέσα σε 3 μέρες την απόφασή του να βάλει το αρνάκι στο τέτοιο, γιατί δεν μπορεί να επεμβαίνει σε μια ελεύθερη αγορά και να βάζει πλαφόν. Και μια κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά. Η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά. Λέει ότι εφόσον θέλει να επέμβει στην τιμή των αμνοερυφίων, γιατί δεν επεμβαίνει και στην ενέργεια. Στην ενέργεια επεμβαίνει κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν επεμβαίνει και στα λιπάσματα, γιατί δεν επεμβαίνει και στις ζωοτροφές και σε όλα. Και καταλήγει
ότι είναι ψέμα ότι ήρθε σε διαβούλευση με τους κτηνοτρόφους η κυβέρνηση, του διαψεύδουν, και σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ διαβάστε το εσείς. Δεν ξέρω, βλέπω για να το, γιατί είμαστε και ηλικιωμένοι. Έτσι. Τι λέω. Δημιουργεί ένα καρτέλ. Σε αντίθετη περίπτωση, σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά προς όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή υπουργούς και σούπερ μάρκετ, με τη σύσταση καρτέλ στην αγορά κρέατος. Να υπενθυμίσουμε ότι καρτέλ σημαίνει ρητή σύμπραξη συμφωνία μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων εταιρικής μορφής, δραστηριοποιούμενων στον ίδιο κλάδο, με σκοπό την αποφυγή του μεταξύ του ανταγωνισμού, διακοινής διαμόρφωσης, ενιαίας τιμής και προσφερών υπηρεσιών ή των προϊόντων ή και με πολύ ελάχιστες μεταξύ τους διαφορές τιμών. Η δημιουργία καρτέλ πολλές φορές προκαλεί την αθέμητη χειραγώγηση της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς με επακόλουθο αφενός τη δυσμίληση του ίδιου του καρτέλ, αφετέρου τον κίνδυνο για την προστασία των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων. Με τις δηλώσεις του Υπουργού προφανώς προκύπτει ότι ο κρατικός παρεμβατισμός υποχρεώνει μεγάλες ομοειδείς επιχειρήσεις να συμπράξουν σε δημιουργία καρτέλ. Κύριε Υπουργέ, αυτό συμβαίνει συνήθως σε αγορές χωρίς ανταγωνισμό, παραδείγματος χάρη σε αγορές ολοκληρωτικών καθεστώτων. Με εκτίμηση σύνδεσμος ελληνικής κοινοτροφίας. Αν και ηλικιωμένος το διάβασε. Τα λέει όλα. Δηλαδή τους κατηγορούν ότι κάνουν καρτέλ με αυτόν τον τρόπο. Ότι δημιουργούν ένα καρτέλ. Τώρα, εδώ τώρα τι άμυνες υπάρχουν τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα. Δηλαδή πιέζουν τα σούπερ μάρκετ. Γιατί περί πίεσης πρόκειται να εισάγουν και να πουλήσουν 10 ευρώ το αρνί, ουσιαστικά για να πιέσουν έμεσα τον κτηνοτρόφο να πουλήσει χαμηλότερα, για να διαμορφωθεί και η τιμή στα 14.000 κιλοπολία που είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μέτρο αγοράς. Και έχουν το 80% της αγοράς. Αγοράς, να κατεβάσουν τις τιμές. Δηλαδή να δουλέψουν με ζημιά. Έτσι. Και οι κτηνοτρόφοι να δουλέψουν με ζημιά και οι κρεοπόλες να δουλέψουν με ζημιά, την οποία να υποφοληθεί ο καταναλωτής, όμως διαλύοντας δύο συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι είναι σημαντικότεροι για την ελληνική οικονομία. Δεν ξέρω πώς το έκανε τώρα αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Μην νομίζετε ότι τα κρεοπολία αυτή τη στιγμή ότι θα κάνουν προμήθειες μεγάλες. Θα κάνουν προμήθειες ανάλογα με τις παραγγελίες τους. Και ξέρετε τι θα συμβεί στο τέλος. Μπορεί να μην υπάρχουν και αρνιά, προς να βρει αρνιά ο κόσμος. Και τι θα γίνει και ό,τι συνέβη και πέρυσι. Μπορούν να πουληθούν τα ξένα και να μείνουν τα δικά μας. Ναι, γιατί τα δικά μας, μερικά από τα δικά μας τα κάνανε εξαγωγή ήδη στην Ιταλία. Ναι, ήδη στην ξέρουμε, ναι. Με 8 ευρώ το κιλό. Έτσι δεν τα λέμε. Αυτά είναι... με 8 ευρώ το λέει και μέσα. Με 8 ευρώ το κιλό τα διώξα στην Ιταλία. Δηλαδή αυτά που διώχνουν στην Ιταλία με 8 θα τα πουλήσει στον Έλληνα καταναλωτή με 13 και 14. Τρελά πράγματα αυτά, ας πούμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το κατσίκι φέτος θα πουληθεί 14 με 15. Μην το λέτε εσείς, αφήστε να το πω εγώ. Και το αρνί είναι σίγουρο ότι θα πάει γύρω στα 12-13. Δηλαδή οτιδήποτε κάτω από αυτή την τιμή είναι σαν να πυροβολείς και τον κτηνοτρόφο και τον κρεοπόλη. Θέλεις να πας, ρε φίλε, πήγαινε, πάρε το ρουμάνικο, αρκεί να γράφει ότι είναι Ρουμανίας. Έτσι. Γράψε. Πάλι στο σούπερ μάρκετ 10 ευρώ. Γράψε όμως ότι είναι Ρουμανίας. Γράψε ότι είναι από άλλη χώρα. Όχι ότι είναι ελληνικό. Όχι ντόπιο 10 ευρώ. Γράψε. Χώρα προέλευσης. Αντί αν το ελληνοποιήσει τα σύνορα με τους γνωστούς τρόπους που το έχουμε κάνει χιλιάδες φορές, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί στο βαθμό που πρέπει, εκεί πραγματικά δημιουργείται ένα καρτέλ. Δηλαδή ο κόσμος τώρα θα σκεφτεί πόσα κιλά θέλω, 10 κιλά. 10 κιλά, άμα έχει 14 ευρώ, θέλω 140 ευρώ. Άμα θέλει 10, 140 ευρώ σου λέει στο κεφάλι. Και σε αυτή την συγκυρία φαίνεται ότι ο κρεοπόλης κερδοσκοπείται. Ακριβώς. Ότι κάνει... γιατί πώς να αντιμετωπίσει τον κόσμο, λέει, εσύ γιατί το πουλάς 13 και 14, ξέρω το αρνί και ενώ ο άλλος πουλάει 10. Και κάτσε τώρα να το εξηγήσεις εσύ, μια σειρά από ιστορίες. Παρόλα αυτά όμως, γκρίνα-γκρίνα, στο τέλος επανέρχονται. Εγώ αυτό βλέπω κάθε χρόνο. Μπορεί να γκρινιάζουν όλοι, μπορεί να λένε κατεβάστε την τιμή, αλλά στο τέλος πάλι στο κρεοπολείο της γειτονιάς δεν πάνε. Ή κάνουν λάθος. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα βρουν 8 και 10 κιλά αρνάκι στο σούπερ μάρκετ. Θα βρουν 15, 16. Και όταν υπάρχει κάποια διάθεση τέτοιων κιλών, εξαφανίζεται στη μια μέρα. Ναι. Και ο άλλος ο οποίος θέλει να βάλει στη σούβλα ένα αρνάκι 10 κιλών, μοιραία θα στραφεί στο κρεοπολείο. Τώρα, το οποίος, ο κρεοπόλης όμως για να προμηθευτεί αυτό το αρνάκι θα το πληρώσει. Προφανώς. Στην τιμή που πρέπει. Στην τιμή που πρέπει, ώστε να έχει χωρίς να διαλύσει τον κτηνοτρόφο, γιατί τον κτηνοτρόφο θα το χρειάζεται τον χρόνο. Και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο. Ωραία. Τώρα να έρθω σε εσάς, κύριε Σεβίπη.
Ο δικός σας ο χώρος δεν έχει εκπροσωπηθεί μέχρι τώρα, ήταν η πρώτη φορά που εκπροσωπείτε και ευχαριστώ που ήρθατε. Ίδια τα προβλήματα, όλα αυτά τα ακούσαμε. Φυσικά. Ναι. Ο κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα, το καταλαβαίνετε. Η ενέργεια είναι το πρώτο πράγμα που μας καίει όλους. Εγώ θα πω λίγο περισσότερο το ζαχαροπλαστή, έχουμε πάρα πολλά ψυγεία. Έχουμε, δεν έχουμε δουλειά, τα ψυγεία μας πρέπει να καίνε, βεβαίως. Όλα γίνονται με ενέργεια. Οι φούρνοι μας, τα μίξερ, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Από εκεί έχουμε γονατίσει. Καλά, να μην αναφερθούμε στην αύξηση των πρώτων υλών, που πλέον έχει γίνει, θεωρώ, μόδα. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο τη θεωρούσαμε κάπως λογική, όπως όλοι μας. Βέβαια, αυτό δεν είναι ποτέ λογικό, αλλά λέμε τώρα. Πλέον όμως έχει γίνει μόδα. Κάθε μέρα αγοράζουμε με διαφορετικές τιμές τις πρώτες ύλες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Και υπάρχουν ζαχαροπλαστεία που έχουν και προσωπικό. Φυσικά. Πέραν του γεγονότος ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και δουλεύουν όλοι, θα χρειαστεί και ένα-δύο άτομα να παρασκευάζουν, να βγάζουν το ένα, να βγάζουν το άλλο. Εννοείται ότι. Εργατικό κόστος σημαντικό αυξημένο. Φυσικά. Το θέμα με αυτό το, την οικογενειακή επιχείρηση ή το προσωπικό. Πάμε σε άλλο κλάδο τώρα και σε άλλο θέμα. Δηλαδή, άκουσα πριν που μιλήσατε με τον Κώστα τον Τζουράβο που λέγατε ότι πώς μπορείτε να μειώσετε το κοστολόγιο. Ναι. Μειώνεις το κοστολόγιο μειώνοντας θέσεις εργασίας. Μεγάλο πρόβλημα. Και αναλαμβάνεις εσύ να δουλεύεις περισσότερες ώρες. Φυσικά. Δουλεύουμε 15 με 16 ώρες την ημέρα. Πηγαίνουμε από το πρωί στα μαγαζιά μας στις 7-8 η ώρα εμείς ζαχαροπλάστες και φεύγουμε στις 10.30 το βράδυ. Αυτό αυτομάτως μειώνει κάποια θέση εργασίας. Ναι. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά πλέον. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα κάνεις τον παρασκευαστή, θα κάνεις τον πολιτή. Μόρα και τον καραγκιόζη κάνουμε πλέον. Ναι. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και τον καραγκιόζη εμείς θα τον κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Προσπαθούμε με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αυξάνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό, ένα 10% το πολύ στα γλυκά μας και επιβαρυνόμενοι με ένα 60-70% κόστος. Έχει το ίδιο ρωτήμα. Βέβαια, τα ζαχαροπλαστεία έχουν και μια παραδοσιακή πλατεία, δηλαδή είναι γάμοι, είναι βαπτίσια, είναι κηδείς, είναι μνημόσυνα, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, έχετε πάντοτε ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο που σας εμπιστεύεται. Σχετικό. Ναι. Δεν έχουμε στα μεγάλα, στα μάρκετ δεν έχουμε προβλήματα με είδη ζαχαροπλαστικής παρασκευής, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. Σε θέματα παρασκευής δεν έχουμε δεν, τα μάρκετ. Δεν market. Έχετε ανταγωνισμό. Στα μάρκετ είναι καθαρά κατεψυγμένα πράγματα. Όποιος πάει να αγοράσει πράγματα από το μάρκετ γνωρίζει ότι αυτομάτως θα πάει σε κατεψυγμένος, θα πάει σε δεύτερης ποιότητας κτλ. Εμείς το μεγαλύτερο θέμα το έχουμε με άλλα πράγματα, δηλαδή όπως... υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μνημόσυνα στα σπίτια. Κατασκευάζουν στα σπίτια. Φυσικά. Παράνομα εργαστήρια. Φυσικά. Παράνομα εργαστήρια. Παράνομα εργαστήρια. Βέβαια, θέλω να, εδώ να επιστήσουμε λίγο την προσοχή στους καταναλωτές για το ότι πάνε και αγοράζουν. Από πού πάνε και το αγοράζουν, πώς παρασκευάζεται αυτό το πράγμα και πού. Με τι υγειονομικές συνθήκες. Φυσικά. Εμείς έχουμε καθημερινά ελέγχους στα μαγαζιά μας. Αν είναι ανοξείδωτα αυτά που κατασκευάζονται, αν είναι πλημμένοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν ο φούρνος. Υπάρχουν απολυμάνσεις. Εμείς έχουμε κάθε φορά ελέγχους και υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά για τις απολυμάνσεις μας. Για το περνάει το υγειονομικό, περνάει το ΕΦΕΤ, περνάει τα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πόσο ο καταναλωτής εμπιστεύεται τέτοιους ανθρώπους. Καλά, αυτό είναι μερίδιο γράψη σοβαρότερα. Είναι πραγματικά τεράστιο. Τεράστιο. Όχι μόνο σοβαρό. Πάνε σε ένα σπίτι και λέει φέρε μου ας πούμε μια πάστα φουρνού. Παίρνουν, επειδή έχει γίνει τώρα πολύ στη μόδα, έχει έρθει ζαχαρόπαστα που πραγματικά είναι μια τέχνη, έτσι, είναι πανέμορφο. Αυτό όμως το πράγμα έχει κόστος, έχει δουλειά, έχει ώρες εργασίας. Η νοικοκυρά που κάθεται στο σπίτι δεν έχει να κάνει κάτι άλλο, έχει να κάνει μια τούρτα, μια ζαχαρόπαστα. Και έχει όλα τα υλικά για να κάνει τέτοιο πράγμα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι έμποροι οι οποίοι τα εμπορεύονται μέσω διαδικτύου, μέσω ίντερνετικών τώρα. Πώς παράδειγμα. Με κούριερ, στα σπίτια τους. Δεν θέλουν ψυγείο αυτά. Όχι, απαραίτητα. Η ζαχαρόπαστα όχι. Άλλα υλικά που θέλουν ψυγείο, είστε σίγουροι ότι μπαίνουν, ναι. Όχι. Το θέμα είναι τώρα ότι... είναι επικίνδυνη πάρα πολύ αυτή. Φυσικά είναι πάρα πολύ. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το θέμα και ειδικά στη συνέλευση που κάναμε προχθές την Τετάρτη με την Ομοσπονδία μας στην Αθήνα. Το αναφέραμε και εδώ θα ήθελα να πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί πετύχαμε ένα στόχο. Ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 5019 του 2023, τον αναφέρω κιόλας δημόσια για να γνωρίζουν κάποιες κυρίες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά στο σπίτι.
ότι όποιος έχει προφίλ cake, sweet cake, το ένα και τα λοιπά, μπορεί να γίνει καταγγελία από τον οποιονδήποτε και θα υπάρξουν πρόστιμα από 5.000 ευρώ μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Καταφέραμε σαν ζαχαροπλάστες μαζί με τους κομμωτές και τα κέντρα αισθητικής και κάποιες μανικιουρίστες και τα λοιπά. Φυσικά, όλοι οι κλάδοι λοιπόν έχουν, καταφέραμε λοιπόν η Ομοσπονδία μας να μας συμπεριλάβουν σε αυτόν τον νόμο, ούτως ώστε από εδώ και πέρα ξεκινάμε δυνατά. Μάλιστα. Πιστεύω να μπορέσουμε λίγο να το μετριάσουμε. Αυτό είναι τώρα το κομμάτι του αρνητικού. Mm-hmm. Δηλαδή, παράνομα εργαστήρια που γίνονται στο σπίτι χωρίς υγειονομικές συνθήκες ή, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν ξέρει γιατί δεν ελέγχεται το σπίτι. Φυσικά. Είναι σε εισαγγελική παρέμβαση να πει μέσα. Αυτοί να πουλάνε στη ζαχαροπλαστεία, φόρμες, να φτιάξουν φόρμες κέικ, ξέρω εγώ, 10 φόρμες κέικ, να φτιάξουν κάτι άλλο. Έρχονται σε εσάς και να σας πούν να συνεργαστούμε, να σας δίνουμε προϊόντα, να τα πουλάτε, ας πούμε, στα ζαχαροπλαστεία. Έρχονται, όχι, σαν τι προϊόντα να πουλάμε, δηλαδή πρώτη ύλη εμείς, εννοείται. Όχι, όχι, λέει, να φτιάξω 5 φόρμες κέικ, να σας τα δώσω, να το έχετε χαμηλότερο κόστος, να βγάλω κι εγώ, να βγάλετε κι εσείς. Α, όχι, μια πρόταση δική μας ήταν ότι θέλετε να το κάνετε. Συνεργαστείτε με κάποιο ζαχαροπλαστείο. Αυτό λέω, ναι, αυτό. Ναι, ήταν δική μας η πρόταση σε 2-3 άτομα που τα πλησιάσαμε λίγο μέσω συλλόγου, που, μα τους ξέρουμε όλους. Πιστέψαμε και τους ξέρουμε. Και τώρα αυτό απαιτεί εισαγγελική παρέμβαση για να το λέτε. Πριν απαιτούσε εισαγγελική παρέμβαση. Τώρα όχι. Τώρα πλέον όχι. Αυτός ο νόμος που λέτε. Φυσικά βγήκε ο νόμος κάνοντας καταγγελία στο αρμόδιο Υπουργείο. Μπαίνοντας διαδικτυακά στον ιστότοπο, βρίσκουν το άτομο. Ναι. Και ξεκινάει από εκεί όλη η διαδικασία. Συγγνώμη, η προμήθεια μου κάνει λίγο εντύπωση. Η προμήθεια δεν γίνεται με τιμολόγια. Όχι. Τι, πώς γίνεται, σε πρώτο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποια site. Λουκάς, θέλω να παραγγείλω πρώτη ή μόρφα, ξέρω εγώ, από την Κρεντίν και μου έρχονται στο σπίτι με κουρίερ. Δεν θα πάρει μόρφα από την Κρεντίν. Θα πάρει ένα υλικό το οποίο δεν είναι καν, είναι αμφισβητήσιμη προελεύσεως, το οποίο θα το πάρει από το μάρκετ, θα το πάρει από οπουδήποτε. Δεν θα πάει να πάρει από τον έμπορο για να πάρει το τιμολόγιο. Ναι. Έτσι. Και αυτά που θα πάρει από το site του διαδικτύου, ας πούμε, της ζαχαρόπαστας κτλ., δεν χρειάζεται τιμολόγιο. Αυτή τα στέλνουν και με απλές αποδείξεις. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, μήπως ήταν πρώην υπάλληλοι ζαχαροπλαστείων. Αυτοί που τα κάνουν αυτά, δυστυχώς, ακόμη τους έχουμε και εμείς αντιπροσώπους, δηλαδή, και εμπορευόμαστε και εμείς πράγματα. Αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς άλλες πηγές προς το παρόν. Άρα η προμήθεια δεν μπορεί να ελεγχθεί διότι είναι μονοπόλιο. Σωστά. Λέει ο άλλος, εγώ είμαι αντιπρόσωπος αυτής της δανέζικης εταιρείας. Να μην λέω ονόματα. Ναι. Κάτι ξέρω, κάτι υποψιάζομαι. Λοιπόν, άρα όπου γουστάρω πουλάω. Τώρα, κανονικά πουλάς με τιμολόγιο όταν πρόκειται για εμπορική επιχείρηση. Μπορείς να πουλήσεις και με απόδειξη. Με απόδειξη. Ναι. Με απόδειξη όταν πουλάς όμως θα πουλήσεις ένα, δύο. Δηλαδή μπορεί να πουλήσεις ένα φορτηγό πράγματα με απόδειξη. Εντάξει, δεν μιλάμε για ένα φορτηγό πράγματα. Όταν παίρνεις κάθε εβδομάδα κάποια πράγματα, δεν είναι ένα φορτηγό πράγματα. Έτσι, παίρνουν κάποιες ζαχαρόπαστες, θα πάρει σήμερα από εδώ. Από μόνο ζαχαρόπαστες κάνουν. Γιατί εγώ βλέπω κυκλοφορούν διάφορα κέικ, διάφορα πράγματα. Κάνουν κυρίως τούρτες με ζαχαρόπαστας. Έχουν μπει λίγο με κάποια καταστήματα τα οποία αναλαμβάνουν διακοσμήσεις γάμων κτλ. Έχουν μπει ενεργά λίγο εκεί σε συνεργασίες. Γι' αυτό ήθελα να σας πω, διότι το να promotion, αφού είναι παράνομοι, δεν μπορούν να κάνουν και promotion. Κάποιος πρέπει να τους μπρόχνει. Άρα λοιπόν κάποιοι που κάνουν εκδηλώσεις, διοργανώνουν catering κλπ. Προφανώς για να μειώσουν το κόστος και να πούνε σε αυτόν που κάνει το πάρτι για το παιδί του ότι εγώ δεν σου δίνω 25 ευρώ το άτομο, σου δίνω 18. Mm. Το 18 σημαίνει ότι δεν έχει κόψει τιμολόγιο, ότι παρασκευάζει το σπίτι του. Φυσικά. Άρα η πάσα γίνεται σε. Μπορεί να γίνει και απευθείας. Μπορεί να γίνει και απευθείας. Βεβαίως. Μπορεί να γίνει και απευθείας. Και άμα ζητάει τιμολόγιο, άλλο τι θέλει. Μα δεν ζητάει τιμολόγιο, ξέρει που πάει. Αυτό λέμε τώρα. Ξέρει που πάει και πάει. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω. Το διακινδυνεύει δηλαδή. Φυσικά. Τώρα πλέον εντάξει, θεωρώ ότι μπορούμε να το ρυθμίσουμε με αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι ναι. Ότι. Δηλαδή, άμα πάει να φτιάξουν κόλληβα τα οποία θέλουν συντήρηση για να τα πάνε σε ένα μνημόσυνο, αν βρεθούν στο νοσοκομείο όπως στο παρελθόν καμιά τριανταριά άτομα που κάνα, τότε τι θα γίνει, ποιος θα βρει τον πελάτη του. Δεν ξέρω. Ναι. Ποιος θα βρει τον πελάτη του. Άρα, αυτό το κομμάτι τώρα από ό,τι κατάλαβα για να το θέτετε ως πρώτο θέμα για εσάς είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ είναι σημαντικό. Είναι μεγάλο, μεγάλο αγκάθι. Έτσι. Και εμείς μετά την ενέργεια και όλα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά. Για τον κλάδο είναι μεγάλο αγκάθι. Είναι κάθε φορά δηλαδή θέμα συνελεύσεως, δεν υπάρχει. Προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο, θεωρώ ότι τώρα λίγο κάπως μπορούμε να το παλέψουμε, θα το δούμε. Πόσες ζαχαροπλαστείες είστε στο Βόλο?
Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 46 μέσα στο Βόλο. 46. Και πόσα από αυτά έχουν εργαστήρια, όλα? Όλα. Ο σύλλογος ο δικός μας είναι καθαρά μόνο για εργαστήρια. Ναι. Υπάρχουν και απλά καταστήματα που πουλάνε? Φυσικά. Καταρχήν, όμως το σύλλογο αυτή. Όχι, όχι, γιατί ο σύλλογός μας είναι μόνο για εργαστήρια και καταστημάτα που παράγουν. Δεν μου λες, Μαρία, για να καταλάβω. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν αυτός που αγοράζει από εσάς να πουλάει φθηνότερα, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Έρχομαι εγώ και παίρνω, ρε παιδί μου, δύο πάστες φούρνου, δύο νοκατήρες και δεν έχω ένα πρατήριο και θέλω να τις πουλάω. Πώς είναι δυνατόν να πουλά πιο φθηνά από εσάς που τις κατασκευάζετε? Πρώτον, δεν πουλάμε όλοι χοντρικοί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που πουλάνε. Υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε χοντρικοί. Ναι. Έτσι. Δεν πουλάμε όλοι χοντρικοί. Εμείς κατά βάση παράγουμε και πουλάμε στο δικό μας μαγαζί. Τα περισσότερα μαγαζιά. Τα παραγόμενα σε εμάς. Ναι, τα παραγόμενα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας το κοστολόγιο του ξέρει πώς το κάνει. Δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν πουλάνε η ίδια τιμή που πουλάνε στο ψυγείο το δικό μας να πουλήσει και στον έμπορο που θα πουλήσει, θα το κάνει μεταπούληση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει άλλη τιμή. Τώρα, πώς τη μετριάζει την τιμή και πώς τη μειώνει, ο καθένας ξέρει τα δικά του έξοδα. Αν υπάρχει στο δικό σας το κομμάτι κάποια παραοικονομία, αυτό λέω. Αυτό θα συμπληρώσω. Ναι, παντού υπάρχει. Ναι, παντού αυτό. Ναι, αυτό. Η παραοικονομία υπάρχει παντού. Δηλαδή, τα κυρία προβλήματα που έχετε σαν ζαχαροπλάστες σήμερα, ποια είναι? Το κόστος ενέργειας. Πρώτα απ' όλα είναι η ενέργεια. Δεύτερον, είναι η αύξηση των πρώτων υλών που έχει τρελάνει όλους τους καταστηματάρχες, φαντάζομαι, και όχι μόνο εμάς. Τρίτον είναι τα εργατικά χέρια, που αυτά που υπάρχουν αυξάνεται το κόστος, έτσι, όπως είπαμε ότι αυξήθηκε ο μισθός. Το θέμα όμως είναι άλλο τώρα εδώ, ότι ο μισθός αυξάνεται, άρα αυξάνεται το κόστος για το μαγαζί. Ναι. Άρα το μαγαζί τι κάνει? Το μετακυλεί στον πελάτη. Το μετακυλεί στον πελάτη. Ο πελάτης ποιος είναι? Αυτός που θα πάρει το μισθό από μένα και θα τον πάει στον Γιάννη, θα τον πάει στον Αντώνη, θα τον πάει στον Αποστόλη. Άρα τι κάνουμε? Εντάξει, οι κυκλικές οικονομίες λειτουργούν με τέτοια λογική. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εσείς, ο φορέας αγορών είναι κάθε εργαστήριο ξεχωριστά από μόνο. Φυσικά. Έτσι. Ναι. Με τράπεζες ασχολείστε καθόλου? Χρειάστηκε ποτέ? Γιατί... Για δάνεια και για... Ναι. Εντάξει, ποιος δεν χρειάζεται ακριβώς. Φυσικά και χρειαζόμαστε. Φυσικά και θέλουμε να βγαίνουν προγράμματα, να μπορούν να βοηθάνε τους επαγγελματίες. Τα προγράμματα που βγαίνουν, τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, έχουν κάποιες δικλίδες μέσα, οι οποίες δεν μπορείς να μπεις στις περισσότερες φορές. Υπάρχουν πολλά. Θέλουμε και εμείς, εννοείται ότι θέλουμε τη βοήθεια του κράτους. Πόσο βιώσιμα είναι σήμερα τα πράγματα όπως είναι, έτσι? Έχει πέσει το κόστος ενέργειας τώρα. Δεν είναι όπως ήταν. Το αέριο έφτασε σε πολύ χαμηλή τιμή. Θα σταματήσει και επιδότηση σε λίγο καιρό. Δηλαδή το κόστος εκλογικεύθηκε. Τώρα δεν ξέρουμε με το πετρέλαιο, άμα πάει πάλι στα $100 το βαρέλι, τι θα γίνει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια συνιστόσα την οποία πρέπει να δει κανείς. Αλλά εάν εκλογικευθεί το κόστος ενέργειας, επιστρέφεται στην κανονικότητα, εσείς? Όχι. Άρα τι άλλο φταίει, τι άλλο θέλει? Είπαμε ότι είναι... Συσσωρευμένα χρέη. Τι? Συσσωρευμένα χρέη τόσο καιρό. Έχει χρέη και σε εσάς ο δικός σας? Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί ποιος κλάδος... Γιατί ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος ενέργειας από ότι είναι σε ζαχαροπλαστή. Θεωρώ ότι εμάς... δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο το κόστος ενέργειας των αρτοπίων, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αν βάλεις φούρνους που δουλεύουν ώρες ολόκληρες με φυσικό αέριο. Μα και εμείς έχουμε τους φούρνους, έχουμε τα ψυγεία, έχουμε οι φούρνοι, ας πούμε, τα αρτοπία δεν έχουν ψυγεία. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό μαγαζί 13 ψυγεία από τα οποία δουλεύουν. Ζεστά τα προϊόντα, έχουν βιτρίνες που κρατάνε. Ναι, συμφωνώ. Ο κάθε κλάδος έχει τη δική του ενέργεια, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι λίγο απογοητευμένος ο πρόεδρος των αρτοπιών, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσεις αυτό το κόστος. Εσείς χρόνια τώρα έχετε ένα ευρύ πελατολόγιο, γιατί ο αρτοπιός δεν τσιμπάει από τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν έχει αυτό γάμους, βαπτίσια, κηδείς, μνημόσυνα. Καταρχήν, έχετε ένα εξασφαλισμένο πελατολογίο στα απέναντι, ας πούμε, από την ανάληψη, την εκκλησία. Ναι. Έχετε μια συνεργασία, έχετε μια πολύ μεγάλη συνοικία. Θέλω να πω, είστε σε καλύτερη κατάσταση από την άλλη. Ναι, αλλά έχουμε όμως αυτό που λέτε στα ζαχαροπλαστεία. Έχει πάει λίγο παραπέρα. Δηλαδή, όπως λέτε για τους αρτοπιούς. Ναι. Το 70%, να μην σας πω παραπάνω, των αρτοπίων έχουν βάλει μέσα γλυκά. Ναι. Άρα μας έχουν πάρει έναν όγκο δουλειάς.
Εσείς έχετε βάλει ήδη αρτοπίες, τσουρέκια, ξέρω εγώ, Όχι. Κατά κύριο λόγο τα σαχαροπλαστεία δεν έχουν βάλει. Τσουρέκια βάζουμε, εννοείται ότι βάζουμε τσουρέκια, ανέκαθεν υπήρχε το τσουρέκι και στα αρτοπία και στα σαχαροπλαστεία. Ναι. Επίσης, αυγά πασχαλινά πουλάνε μέχρι και τα βενζινάδικα, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Ναι. Πας να βάλεις βενζίνη και βλέπεις πασχαλινό αυγό. Αυτό βέβαια είναι στην ελεύθερη επιλογή από τη στιγμή που έχω σε ελεύθερη αγορά. Είναι ο καταναλωτής, άμα θέλει να πάει να πάρει πασχαλινά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορούν να έχουν μέσα τέτοια πράγματα. Είναι συσκευασμένα. Είναι τυποποιημένα. Τα καταστήματα είναι τυποποιημένα. Αυτό. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα. Στα βενζινάδικα στην Αθήνα είναι πουλάνε τυποποιημένο κρέας. Αυτό λέμε. Και η Κουτζή Μαρία δηλαδή πουλάει αυγά. Πουλάει τσουρέκια που έχουν το πρόβλημα και οι αρτοποί. Είναι τόσο μεγάλη αγορά δηλαδή που υπάρχει. Μετά, μιλήσαμε για εκδηλώσεις. Έτσι, εδώ και 2-3 χρόνια με τον κορονοϊό δεν υπήρχαν εκδηλώσεις. Φτάσαμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακο περισσότερα σιτάρια από ό,τι κάναμε γάμους και βαφτίσια. Είναι πολύ οδυνηρό αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχαν γάμοι, δεν υπήρχαν βαφτίσεις. Και οι βαφτίσεις που υπήρχαν από τα 150, 200, 300 άτομα που κάνανε, κάναμε για 20, για 30, για 50. Ναι. Υπήρχε μεγάλη κάμψη στα 2-3 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι βιώσιμη κατά την άποψή σας η δική σας δουλειά τώρα όπως είναι. Αυτή τη στιγμή, αν μας μειώσουν την ενέργεια και τα λοιπά, όχι ότι θα είναι όπως ήταν πριν, αλλά πάλι θα υπάρχουν τα χρέη. Θεωρώ ότι θα μπορέσουμε λίγο να τα μετριάσουμε. Ναι. Ως εκεί. Πόσα άτομα έχετε προσωπικό αυτά τα ζαχαροπλαστεία στο Βόλο, που είναι και παρασκευάζεται. Κοιτάξτε, είναι ανάλογα το κάθε ζαχαροπλαστείο. Μαζί με προσωπική δουλειά που εμείς ας πούμε είμαστε 4 άτομα οικογένεια, έχουμε και 2 άτομα ας πούμε. Έτσι, ακόμη, τα οποία όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι με πλήρες ωράριο. Μάλιστα. Ωραία. Τι ήθελες να πεις, Αντώνη? Θα ήθελα να πω ότι και ο δικός μου κλάδος, παίρνοντας αφορμή από τη Μαρία με τα προβλήματα που σας απαρίθμησε, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη λαθροσφαγή. Πολύ μεγάλη λαθροσφαγή. Σε μεγάλη έκθεση, ιδίως στις περιόδους των εορτών. Και αυτό γιατί δεν έχουμε οργανωμένες κλινιατικές υπηρεσίες πλέον, έχουμε. Βέβαια, τα πάντα δεν έχουμε οργανωμένα. Συνήθως όταν ζητά, συνήθως λαμβάνουν χώρα αυτές οι λαθροσφαγές 2 μέρες πριν την επίσημη εορτή, οι οποίες τότε οι υπηρεσίες είναι όλες κλειστά, παίρνει στην αστυνομία τηλέφωνο, λέει δεν έχω προσωπικό να στείλω. Και εκεί, να σου καταγγείλεις, δηλαδή πάλι δεν γίνεται. Ναι, γιατί μόνο με καταγγελία πρέπει. Εκεί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να καταγγέλνουμε τους συνεργάτες μας. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Γιατί στην ουσία είναι συνεργάτες μας εκτιμητρόφοι. Γιατί το κάνουμε. Αλλά θέλουμε να επιστήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους η λαθροσφαγή από ζωονόσους. Τα κρέατα που προμηθεύονται λαθρέα δεν πώς έχουν. Πώς συντηρούνται όπως και οι ζαχαρόπαστες. Πώς μετακινούνται, δηλαδή. Πρέπει ο καταναλωτής, ο οποίος θα πάει, πρέπει να προσέχει, γιατί κινδυνεύει από ασθένειες, τα ζώα που προμηθεύεται δεν τα έχει ελέγξει κτηνίατρος, δεν σπάχτηκαν σε κατάλληλες δομές, αλλά μέσα στο μαντρί. Και σε τσιγκέλι μπορεί να είναι και σκουριασμένο. Σε τσιγκέλι που όχι ανοξείδωτο, αυτό εννοείται, ή σε τριχιά. Και πέρα από αυτό είναι και μια τεράστια φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Έτσι. Και παρόλα αυτά αγοράζουν κάποιοι. Πάντα. Και συνάδελφοι σου. Όχι τόσο πολύ, γιατί πέφτει ο πέλεκες είναι πολύ βαρύς. Αν συλλάβουν με ασφράγιστο πάνε κατάστημα. Σε αυτά. Πάνε κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. Κατευθείαν. Ναι. Πρόεδρε, από αυτά που άκουσες, να κάνουμε ένα ρεζουμέ πριν κλείσουμε. Δηλαδή, η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα, είναι μια εικόνα η οποία είναι διαχειρίσιμη κατά την άποψή σου ή όχι? Καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε από τον εμπορικό κλάδο, τον κλάδο των τροφίμων, των χρυσοχών, δεν απέχουν πολύ. Όλοι οι κλάδοι έχουν παρόμοια προβλήματα και το γεγονός του παρεμπορίου, γενικότερα της μετακίνησης του τζίρου στα μεγάλα καταστήματα, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία ταλανίζουν το σύνολο της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Γενικότερα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το λιανεμπόριο.
από όποιον κλάδο και να, και να δούμε, και, και στην μεταποίηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου έχουν διαμορφωθεί νέα δεδομένα. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλές προκλήσεις, αλλά όμως εκεί που καταλήγουμε όλοι είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις δείχνουν μια ανθεκτικότητα και δείχνουν κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά, τα οποία καλούμαστε αυτή τη στιγμή να τα αναδείξουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τα επόμενα χρόνια, τα οποία θα είναι αρκετά δύσκολα, μέχρι να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αν σταθεροποιηθεί σύντομα από, από τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, μέχρι να ισορροπήσει πλήρως το ενεργειακό πρόβλημα. Έχουμε μπροστά μας μια περίοδο που θα πρέπει να μελετήσουμε γενικότερα το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνει νέες καταστάσεις, να κρατήσουμε τα στοιχεία αυτά και σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να πορευτούμε στο μέλλον. Πάντως έχει μεγάλη σημασία να βγει ένα συμπέρασμα ότι θα πρέπει πάντα να στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς καταρχήν. Εννοείται αυτό. Γιατί, γιατί δυστυχώς μερικές φορές οι καταναλωτές είναι εθελοτυφλούν ή στρουθοκαμιλίζουν. Δηλαδή, παίρνουν τη σύνταξη και ενώ έχουν ζητήσει από τον ζαχαροπλάστη, από τον αρτοποιό, από τον κρεοπόλη, από το, κράτησε με, όταν θα πληρωθώ τέλος του μήνα, έρθω να σε πληρώσω. Επειδή τον έχεις χρόνια πελάτη, τον στηρίζεις και του το δίνεις με πίστοση. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν αυτός ο γείτονας ότι δεν μπορεί να πηγαίνεις στο πολυκατάστημα να αφήνεις το 70% των προϊόντων ΚΑΣ και να ζητάς να σε πιστώνει από αυτόν που σε συντηρεί στην Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβεις ότι πρέπει να ψωνίζεις αυτόν που σε συντηρεί. Θα πας και στον μπακάλικο της γειτονιάς, θα στηρίξεις, θα πας και στον κρεοπόλη της γειτονιάς, θα πας και στον αρτοποιό της γειτονιάς και στο ζαχαροπλάστη και στο μαγαζί ακόμα της γειτονιάς. Αυτό πρέπει να γίνει πεποίθηση στον κόσμο. Γιατί στα δύσκολα δεν τους στήριξαν τα σούπερ μάρκετ. Στα δύσκολα, όταν δεν μπορούσαν να γυρίσουν οικογένειες και δεν μπορούσαν να φάνε, πηγαίναν στη γειτονιά και έλεγε: Αντώνη, μπορείς να μου δώσεις 2 κιλά κρέας για τα παιδιά και να σε πληρώσω τον του μηνός. Πήγαινε στην Μαρία, λέει: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, 2 πραγματάκια και να σε πληρώσουμε. Πήγαιναν στον Κώστα το ίδιο. Θέλω να πω δηλαδή, ας είμαστε και λίγο σοβαροί σε ορισμένα πράγματα, να τιμούμε τους ανθρώπους που μας τιμήσαν στα δύσκολα και να τους στηρίξουμε. Όχι μόλις πάρουμε τα λεφτά, πάμε τα κουμπάμε το 70% στα μεγάλα καταστήματα και ό,τι μείνει λιμά πάμε για να κλείσουμε τις τρύπες, για να έχουμε την πίστοση στο μέλλον. Ακριβώς, με συγχωρείτε, αυτό είναι το ποσοστό το οποίο αναφέρεστε. 70% μερίδιο αγοράς έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Και το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να αναλογιστούν οι καταναλωτές ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών αν δεν στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης αυτή τη στιγμή στο κράτος όσον αφορά την απασχόληση. Επίσης, το γεγονός αυτό που αναφέρεται, επειδή υπάρχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις καταναλωτών μικρών επιχειρήσεων, εμείς δεν θα χρεώσουμε σε ένα κατάστημα λιανικής, άμα κάνει κάποιος ένα λογαριασμό 201 ευρώ και 20 λεπτά, θα το κάνουμε 200 ευρώ. Σε ένα πολυκατάστημα θα πληρώσουν 201 και θα ψάχνουν να βρουν και τα 20 λεπτά τα οποία θα τα πετύσει το πολυκατάστημα να τα εισπράξει. Από την άλλη, οι διευκολύνσεις δεν γίνονται στα πολυκαταστήματα. Επίσης, για το λιανεμπόριο που μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα, αποδείξαμε ότι μέσα σε αυτό το οικονομικό, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με τον πληθωρισμό που είναι στο 10%, εάν δείτε οι ανατιμήσεις που είχαμε στα καταναλωτικά είδη, σε πολλές περιπτώσεις δεν αγγίξανε το 10%. Που σημαίνει ότι συμπιέσαμε πάρα πολύ τα περιθώρια. Παρόλες τις φοβερές ανατιμήσεις στην ενέργεια, στις πρώτες ύλες, γενικότερα στις εισαγωγές, όλο αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναλογιστεί ο πελάτης και αν θέλει να υπάρχει μέλλον τοπικά, στις τοπικές οικονομίες και τα παιδιά τους αύριο μεθαύριο να βρουν εργασία, η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων είναι μονόδρομος. Και εδώ μου λέει ένα μήνυμα, μην ξεχάσετε κύριε Λουκά να πείτε για τα παράνομα συνεργεία αυτοκινήτων που υπάρχουν. Θα ήθελα επίσης να θέσω και ένα θέμα, ότι όχι μόνο ο καταναλωτής, αλλά και το ίδιο το κράτος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να στηρίξει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί μας λένε εδώ και τόσα χρόνια ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Από εμάς παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της φορολογίας, όμως δεν μας στηρίζουν ούτε σε επίπεδο φορολογίας, ούτε σε επίπεδο χρηματοδότησης. Τα οποία είναι δύο πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει κάποια στιγμή να τα αναλύσουμε και να τα
συζητήσουμε. Θα πρέπει και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από τα προγράμματα του ελληνικού κράτους, όπως επίσης και μέσα από τις ελληνικές τράπεζες, που στην ουσία και εμείς χρηματοδοτούμε. Από εκεί βάζουμε τα λεφτά μας, εκεί δίνουμε τις πιστωτικές κάρτες, παίρνουν τα πώς. Έχουμε ένα αυτό θέλω. Ναι, έθεσε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το έχω μεταφέρει και πανελλήνια. Καλά κάνει και αναπτύσσεται το πλαστικό χρήμα. Μειώνει τη φοροδιαφυγή, όπως θέλει το κράτος να λέει, και καλά κάνει και εξυπηρετεί τους καταναλωτές. Αλλά δεν μπορείς, κύριε, να επιβαρύνεις με κόστη. Με 1%, μια επιχείρηση, αν κάνει με πλαστικό χρήμα 300.000, πληρώνει 3.000. 3.000 το μήνα αέρα στην τράπεζα. Δηλαδή γιατί? Τη στιγμή που τοκίζει και όλες το χρήμα 0,25. Ναι. Για την κάθε συναλλαγή κρατάει 1,20% και σε πολλές τράπεζες και παραπάνω. 2,1% σε κάποιες επιδοτούμενες κράτες, παιδιά. 2,3. Ναι. Μιλάμε για τρελά ποσά. Είναι κάποια θέματα που κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Και περισσότεροι εντωμεταξύ χρησιμοποιούν την κάρτα. Φυσικά. Και τώρα που θα είναι τον. Νομίζω το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα ενσωματεθούν τα POS κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό θα βοηθήσει, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν κόβαν ούτε αποδείξει ούτε τίποτα. Τώρα θα εξορθολογηθεί η ιστορία. Θα τα πώς θα συμβοληθούν με τις ταμιακές μηχανές. Είναι ανόητο αυτή τη στιγμή, πριν τη διασύνδεση, να κόβεις στο πώς. Είναι σαν να περνάς το φανάρι με κόκκινο, παρουσία περιπολικού. Δηλαδή δεν. Αλλά πρέπει να εκλογηθούν και οι τράπεζες που δίνουν τα POS. Διαλέγω, ρε φίλε, την τράπεζα. Να συνεργαστώ μαζί σου. Θα μου βάλεις και 0,81% σε κάθε συναλλαγή. Μα αυτό είναι παράλογο. Είναι και το ενίκιο της τράπεζας. Είναι και το ενίκιο της τράπεζας στο πώς επάνω. Γιατί πολύ πολύ. Και αν το αγοράζεις δεν είναι. Ναι, αν δεν το αγοράζεις. Αλλά όμως. Είναι μεγάλο κόστος και για να το αγοράζεις. Υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες χρεώνουν. Κάποτε είχε 170, τώρα μπορεί να έχει και 2,5. Ναι, γύρω στα 250 ευρώ. Ή το νοικιάζεις και δεις ένα ποσό, ναι. Περίπου στα 8 ευρώ, ανάλογα την τράπεζα, χρεώνει το ενίκιο. Το μηχάνημά τους. Και κάτι άλλο. Αυτή η ιστορία με τα κούρη εξυπηρετούν όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή υφίσταται αλλαγή μεριδίου αγοράς με τις κούρη. Δηλαδή να παίρνει τηλέφωνο να λέει στην παραγγελία ή να τη δίνει ηλεκτρονικά. Στείλε μου, ξέρω εγώ, επειδή έχω μια γιορτή, 10 γλυκά. Λειτουργεί αυτό σε εσάς, σε δικές σας επιχειρήσεις? Όταν μιλάτε για κούρη, μιλάμε για τις εταιρείες. Για delivery. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι πολλές επιχειρήσεις που το έχουν κάνει. Ναι, θέλω να πω, λειτουργεί, δηλαδή έχει αρχίσει ο κόσμος και το δουλεύει. Φυσικά και το ψάχνει κιόλας. Άρα είναι ένα κομμάτι που έτσι κι αλλιώς είναι μορφή πώληση. Φυσικά και το ψάχνει κιόλας. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις ένα γλυκό, παράδειγμα, λέω τώρα το για δικαίωμα μια επιχείρηση, στο κατάστημά σου και το έχεις, ξέρω εγώ, μια τιμή 2,5 ευρώ, 2,30. Όταν θα βάλεις την εταιρεία του οποίου θα σου το πάρει στο σπίτι, αναγκαστικά πρέπει να το ανεβάσεις την τιμή. Δηλαδή. Δεν έχεις άλλα περιθώρια κέρδους για να μπορέσεις να δώσεις και στην εταιρεία που θα το πάει στο σπίτι. Εκτός και αν κάνεις κάποια συμφωνία με την εταιρεία. Ό,τι συμφωνία να κάνεις. Δηλαδή τόσο μεγάλο είναι το κόστος. Πάνω από 10%. Πάνω από 10%. Πάνω από 10%. Είναι και 2 ευρώ. Και 3 ευρώ. Ανάλογα την παραγγελία είναι, έχει ποσοστό της παραγγελίας. Πάνω από 10% και αν αναλάβει η ίδια εταιρεία να κάνει και τη διανομή, φτάνει και στο 25%. Αυτό ακολουθείται συνήθως από πιο νέα άτομα, έτσι, τα οποία έχουν μάθει. Δηλαδή, ακόμα και τον καφέ του θέλουν delivery. Ναι. Αυτό βλέπω, δηλαδή, βλέπω πλέον ότι όλο και περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στο delivery γιατί έχει ένα μερίδιο αγοράς, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Έχουν μάθει και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Φέρε μου στο σπίτι αυτό το delivery, φέρε μου εκείνο. Δηλαδή, δεν βγαίνουν καν έξω. Μα εδώ ξέρει το. Να πάρω και παράδειγμα. Την οικογένειά μου. Ξέρει το τηλέφωνο της επιχείρησης και πολλές φορές μαλώνω. Ναι. Και στέλνει μέσω, και μέσω της τέτοιας. Ναι. Κορίτσι μου. Και εγώ τα λέω. Συγγνώμη. Γιατί δεν παίρνει το τηλέφωνο τον άνθρωπο. Τα παιδιά έχουν έλθει ότι είναι φοβερό. Τους δίνω και οι εταιρείες όμως κάποια μπόνους. Τους δίνουν δωρεάν gigabyte, τους δίνουν κάποια δωρεάν, τα οποία τα χρησιμοποιεί η νεολαία σήμερα και εντάξει, είναι μια σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, σου λέει χρησιμοποιήσεις όσο μπορείς περισσότερο αυτή την προσφορά υπηρεσίας και εγώ θα σου αφαιρώ από το κινητό, ξέρω εγώ, ή θα σου προσθέτω ένα gigabyte, ξέρω εγώ, το μήνα. Εντάξει, όλα είναι marketing. Όλα marketing. Πάντως, παρόλα αυτά,
Για να μην περάσουμε και μια αρνητική εικόνα, παρόλα τα προβλήματα που άκουσα απόψε, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, αφού περάσαμε οικονομική κρίση του 8, περάσαμε του COVID, περάσαμε τον πόλεμο που δεν έχει τελειώσει ακόμα της Ουκρανίας και ακόμα οι επιχειρήσεις είναι εν ζωή, εν λειτουργία και στο φινάλε παράγουν και κέρδη. Διότι αν δεν παρήγαγαν κέρδη, δεν θα κάνανε διαγωνή. Μα δεν θα πληρώνουν αυτό, γιατί πολλές φορές. Γιατί σε εφορία τι πληρώνετε τότε. Το τέλος επιδεύματος. Αυτό ακριβώς. Δεν πληρώνονται υποχρεώσεις από πολλούς επαγγελματίες. Δεν πληρώνεται το ΤΕΒΕ, δεν πληρώνεται το ΦΠΑ, δεν πληρώνονται. Το ΦΠΑ δεν πληρώνεται. Το 70% των ατομικών επιχειρήσεων αλλιών εμπορίου, το 70% δηλώνει κερδοφορία κάτω από 1.000 ευρώ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνονται τα χρέη προς το κράτος. Ήδη προχθές διάβασα 800 εκατομμύρια τον Ιανουάριο, αυξήθηκε τα χρέη προς το κράτος. Ποιον έγινε αυτό, τις επιχειρήσεις. Εγώ πάντοτε είχα μια φιλοσοφία ότι ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει η αγορά. Δηλαδή να μείνουν οι οικοκυρέοι και να φύγουν στο καλό αυτοί οι οποίοι έχουν παρισφύσει και κάνουν χρόνια την ίδια τη δουλειά. Ζούσαν εις βάρος των άλλων. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς κάπως έτσι σκεφτόμαστε. Αλλά το θέμα είναι. Αυτό είναι φοβερό, ρε παιδί. Πότε δεν ξεκαθαρίσει ποτέ αυτό το πράγμα. Αν δεν ξεκαθαρίσει σε 15 χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια έχουμε αυτή τη στιγμή με οικονομική κρίση, πανδημία και ενεργειακή κρίση. Επειδή ακολουθείτε αυτού του είδους οι πολιτικές, πάρε επιστρεπτέα εσύ, πήραν όλοι. Πάρε επιδότηση, πήραν όλοι. Δεν πήραμε, κοίταξε, θα μπορούσαν όμως όλα αυτά τα προγράμματα να έχουν σχέση και με το πόσο τυπικοί είναι οι επιχειρηματίες που τα εισπράττουν. Σωστά. Έχεις φορολογική ενημερότητα, έχεις ασφαλιστική ενημερότητα, να το πάρεις. Άμα να χρωστάς σε όποιον μιλάει ελληνικά, γιατί να το πάρεις. Λειτουργείς εις βάρος αυτού που μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι έτσι δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι, ο οποίος. Να σας πω σε διαφήμιση. Εμείς στο ραδιόφωνο έχουμε στο 9.86 φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα και επιθέτουμε κάποια τιμολόγια. Και περιμένουμε να τα εισπράξουν. Θα σας πω ότι αυτοί που πληρώνουν τα τιμολόγια είναι αυτοί που δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν ξέρω με τι μαγικό τρόπο. Δηλαδή, να εισπράττεις χωρίς να έχεις εμπτώσει. Και πώς το αφαιρείς εσύ. Δηλαδή, υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά. Γι' αυτό λέω ότι μήπως και πρέπει να μπουν κανόνες. Λέω, παιδί μου, θέλεις να πάρεις την επιδότηση. Ωραία. Έχεις φορολογική ασφαλιστική να την πάρεις. Πώς θα την πάρεις χωρίς να πάρεις. Δηλαδή, μπορείς να εισπράξεις χωρίς να έχεις τα βασικά. Άμα χρωστάς την εφορία και δεν το εξυπηρετείς. Χρωστάς, ας πούμε, σε οργανισμό, δεν το εξυπηρετείς. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έτσι επιβιώνουν και παρισφύρουν και έχουμε αυτό το πράγμα. Όλοι οι οικοκυρίες πρέπει να επιβραβεύεται. Αυτό έγινε με το ανάσα 2, ναι, το οποίο όσοι χρωστούσαν, μπροστά στην εφορία, παρακρατήθηκε. Ναι, για το 2. Το πρώτο παρακρατήθηκε όμως, το πρώτο τα πήρανε, μάγκες ήταν. Και εμείς κοιτάμε αυτούς τους μάγκες που τα πήρανε και όχι αυτοί που έπρεπε να τα πάρουν. Γι' αυτό λέω, πώς είναι δυνατόν κάθε φορά οι στρεβλώσεις να κινούνται και να επιβιώνουν αυτοί που δεν είναι οικοκυρία. Είναι φοβερό αυτό, ας πούμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, να πούμε στους καταναλωτές που μας ακούσαν για ακόμα μια φορά, γιατί εγώ το κάνω κάθε χρόνο και θα συνεχίσω όσο μέχρι να βρούμε στη σύνταξη, να στηρίζουν τα καταστήματα της γειτονιάς, να στηρίζουν ανθρώπους που συνεργάζονται, να στηρίζουν ανθρώπους που ξέρουν και που τους στηρίξανε και που τη στηρίξανε στην κρίση και να μην κοιτάνε τα 30 λεπτά. Να πάνε να πούνε αυτό θα το πάρω από εκεί γιατί με στήριξε στα δύσκολα. Και είχαν η οικογένειά μου τη δυνατότητα να εξωπρεπείς. Άμα ακούσω κάποιον και λέει θα πάω να το πάρω από το μάρκετ το κατσικάκι γιατί έχει διαφορά 1 ευρώ, είναι βλάκας ο άνθρωπος. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι οι πελάτες ολονών μας, φαντάζομαι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ξαναγυρίζουμε εμείς οι ίδιοι χρήμα. Προφανώς. Έτσι. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Γιάννης να ψωνίσει από μένα, εγώ όταν θα χρειαστώ να πάρω κάτι θα πάω πάλι στο Γιάννη. Άρα το χρήμα γυρίζει και γίνεται έτσι. Στις μεγάλες αλυσίδες όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και επειδή εμείς είμαστε σχετικά περισσότερο εκτός από ορισμένους ευτραφείς, που σημαίνει ότι καταναλώνουμε πολλά πράγματα, εύχομαι να είσαστε γεροί, να έχετε τις δουλειές σας. Και πρώτο Θεός, άμα ξαναβρεθούμε του χρόνου, να βρεθούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και να κάνουμε ένα απολογισμό ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά από αυτή που αφήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Να καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Καλό Πάσχα και να στηρίζετε και τις μικρές περιφερειακές κανάλια, ραδιοφωνάκια που στηρίζουν και είναι ενάντια στους μεγάλους, οι οποίοι στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο και τα μεγάλα τραστ και τα καρτέλ τα οποία φαίνονται. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.